αγώνας είναι μια προσφορά της Ford και της Mastercard, χορηγών UEFA Champions League. Κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός κρατάει απόψε στα χέρια του μολύβι και χαρτί για να γράψει για μία ακόμη φορά ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να καταφέρει δηλαδή να προκριθεί στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League για δεύτερη φορά σε διάστημα 6 χρόνων και για πρώτη Champions League που ξεκίνησε με 32 ομάδες και είχε φυσικά δύο φάσεις ομίλων. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να μην ιτηθεί απόψε από τη Real Madrid. Βλέπετε και τη βαθμολογία. Ή ακόμα κι αν αυτό συμβεί, να μην νικήσει η Πόρτο την Σπάρτα στη Πράγα, αφού σε ενδεχόμενη ισοβαθμία οι Πορτογάλοι θα υπερτερούν. Το βράδυ λοιπόν θα είναι μεγάλο και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε όπως πάντα από το Μέγκα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για το μεγάλο αγώνα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας οι ομάδες έχουν μπει στο γήπεδο. Φυσικά και δεν ακούγεται όπως συμβαίνει στη Μαδρίτη, στον Περναμπέου, ο Μπλάντο Ντομίνγκο, τον οποίο παίζουν τα μεγάφωνα του Περναμπέου πάντα για τα 100 χρόνια της Ρεάλ. Ακούγεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού που γιορτάζει πριν ακόμη αρχίσει το παιχνίδι και βεβαίως έχω την εντύπωση ότι καλά κάνει, αφού πρόκειται για μια μεγάλη βραδιά. Σε κάθε περίπτωση, μια ιστορική βραδιά. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την πρόκρισή του στους 8 του Champions League κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν έχει καμία σημασία, έχω την εντύπωση, το γεγονός ότι δεν παρατάσσεται με την κατεξοχήν βασική της ενδεκάδα φέτος του Champions League. Σε κάθε περίπτωση είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή που ξέρει ο κόσμος, και αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Που ξεκινάει με τον Νικοπολίδη κάτω τα δεκάρια. Χένριξεν, Κούμας στο κέντρο της άμυνας. Επιστρέφουμε στο 4-4-2 δηλαδή. Σε Ιταρίδης δεξιά, Φίσας αριστερά. Γκαλέτο, Μικάλισεν δεξιά. Καρακούνης, Λιμπερόπουλος και μπροστά Κωνσταντίνου, Βλάοβιτς. Ο Βλάοβιτς που έχει να παίξει από το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα στο Champions League. Επιστρέφει λοιπόν στην βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση για φέτος. Είναι σε εξαιρετική φόρμα άλλωστε. Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε όλους. Ο Κασίγιας στα δοκάρια επιστρέφει, δεν έπαιξε το Σάββατο με την Μπαρτσελόνα. Γκονζάλες, Ιβάν Κάμπο, Γκέρεμι Μπράβο στα άκρα. Φλάβιο Κονσεϊσάο, Θελάδες, Μινιάμπρες, Μακμάναμαν στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Σάβιο και Μοριέντες, οι δύο πιο προωθημένοι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ρέφερι της αναμέτρησης σήμερα θα τον δούμε σε λίγο, ενώ να δούμε και τους αναπληρωματικούς πρώτα. Είναι ο Κοτσόλης, ο Βαζέχα, ο Κόλκα, ο Βόκολος, ο Σάριτς, ο Λισαντέμπε και ο Γιάρνη. Και από την άλλη πλευρά ο αναπληρωματικός goalkeeper, ο Θέσαρ, που έπαιξε το Σάββατο κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έκανε εκείνο το φοβερό λάθος. Ο Σολάρι, ο Φερνάντες και οι υπόλοιποι με τον Βάλντο, τον Σόουζα, τον Πορτίγιο και τον Νάβας. Ο Παναθηναϊκός θα είναι μάλλον στη σέντρα από ό,τι βλέπω, με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου εδώ να έχει 5 γκολ στο Champions League και να είναι μεταξύ των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Κασίγιας που παίρνει τη θέση του Θέσαρ που έπαιξε, είχε παίξει ο Θέσαρ με την Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας ξεκινάει και δίπλα μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Μια Ρεάλ που έχει τον Κασίγιας, τον Μοριέντες και τον Θελάδες μόνο από την εντεκάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-0 τον Δεκέμβρη στην Μαδρίτη. Μια Ρεάλ που έχει 5 νίκες σε 6 παιχνίδια. Κίνητρό της, το είπε ο Μοριέντες χθες, το 6 στα 6 που το έχουν πετύχει και πάρα πολλές ομάδες. Ακριβώς. Στην ιστορία του Champions League. Τρεις όλες και όλες, η Μίλαν, η Σπαρτάκ Μόσχας και η Paris Saint-Germain και η τελευταία μάλιστα που είχε καταφέρει η Σπαρτάκ Μόσχας μετά από 7 χρόνια. Συνεπώς είναι ιδιαίτερο κίνητρο και από την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό η ουσία του πράγματος, αυτό που είπε Σαντώνη, ότι επέστρεψε στο 4-4-2. Ο Ζεϊταρίδης ξεκινήσει γρήγορα μια κούρσα πίσω από τη σέντρα. Σχεδόν πήγε να περάσει ο Κάμπο. Έβαλε δυνατά το σώμα. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι Μαδριλένοι με τον Κάμπο. Η πάσα για τον Βλάοβιτς όμως και ο Φίσας που θέλει να ανέβει. Δείχνει να πηγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Μινιάμπερες, ο οποίος διώχνει μακριά. Και το γήπεδο ζεσταίνεται για τα καλά. Το 4-4-2 λοιπόν που είπες αναγκαστικά λόγω της απουσίας κάποιου τρίτου ψηλού ή του Κυριάκου που λείπουν κάρτες και του Βόκολου τον τραυματίας. Λείπει και ο Μπαστινάς. Βεβαίως. Από τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ τα είπες. Τα μεγάλα ονόματα μείνανε στη Μαδρίτη γιατί η συνέχεια στην πριμέρα διβιζιόν είναι πολύ δύσκολη. Ο Καραγκούνης που γυρίζει χαμηλά, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Κάμπο και αφήνει κάτω για τον Φλάβιο Κονσεϊσάο. Γκέρεμι, ο Καμερουνέζος που σηκώνει στα τυφλά όπου πάει η μπάλα και πάει στον Σεϊταρίδη. Αυτός με κάθε την παλιά θέλει να βρει τον Κωνσταντίνου, επεμβαίνει ο Θελάδες. Και τώρα είναι αυτός που βγάζει πιο μπροστά για τον Σάβιο Μοριέντες. Περιμένει, φοράει ο Μοριέντες το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Δεξιά ο Μινιάμπρες που αφήνει στον Φλάβιο Κονσέισαο. Και αυτός πιο πίσω στον Ρουμπέν. Βαν Κάμπο, η μπάλα στο σώμα του Κωνσταντίνου, υπάρχει φάουλ. Και να συμπληρώσουμε βέβαια, Αντώνιο, ότι εκτός από τους τρεις που αναφέραμε, που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτες που πολλές φορές είναι στη βασική δεκάδα της Ρεάλ, ο Κασίγιας και ο Μοριέντες κυρίως, ο Σάβιο, ο Μακμάναμαν, ο Ιβάν Κάμπο ήταν πρωταθλητές Ευρώπης στο... Η παλιά του Καραγκούνου είναι πάρα πολύ καλή. Βγαίνει ο Κασίγιας αναγκασμένος για να σταματήσει και τη φάση προ του Κωνσταντίνου, πριν γίνει πιο επικίνδυνο δηλαδή. Σωστά, Ντε Φρανς, λοιπόν, πριν από δύο χρόνια σημείο το 3-0 της Ρεάλ και της Βαλένθιας. Συνεπώς δεν πάει κανείς ότι είναι η τρίτη ομάδα. Η δεύτερη είναι της Ρεάλ, αλλά πολλοί από αυτούς τους παίκτες παίζουν σε ποιες άλλες ομάδες δεν θα έπαιζαν. Και έχουν ακουστεί πάρα πολλά όλες αυτές τις μέρες για το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν έρχεται με τους πρώτους. Αλλά όποιοι παίζουν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Όταν κάποιος φοράει τη φανέλα της Βασίλισσας, παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λιμπερόπουλος έξω από την περιοχή θέλει να περάσει τελευταία στιγμή ο Κάμπο. Με προβολή. Μακριά ο Μικάλσεν κάνει το σουτ. Πέφτει ο Κασίγιας και μπλοκάρει. Καλό σουτ από τον Δανό που έχω την εντύπωση η απουσία του ήταν αισθητή στην Πορτογαλία κόντρα στην Πόρτο. Ένας παίχτης δυνατός και παίζει πάντοτε με πάθος στο κέντρο του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. Ο Γκαλέτο που παίζει αντί του Μπασινά ουσιαστικά, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Πάσα για τον Βλάβιτς, πολύ καλή για τον Κωνσταντίνου. Άω την μπάλα, πίεσε εκεί ο Κωνσταντίνου. Ωραία κίνηση του Βλάβιτς και του Κωνσταντίνου. Το ξεκίνημα Κωνσταντίνου ξεκίνησε την κούρσα. Ο Βλάβιτς του πέταξε την μπάλα στο κενό χώρο. Να πούμε ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στο στήσιμο του είναι ένα 4-3-1-2 με τον Λιμπερόπουλο να είναι πίσω από τους δύο κυνηγούς. Μεταξύ των δύο, ναι. Κωνσταντίνου και του Βλάοβιτς. Ο Γκέρεμι. Κάμπο. Το κοντά είναι ο Βλάοβιτς και ο Κωνσταντίνου σε όλους αυτούς εκεί. Παλά πήγε στα αριστερά στον Μπράβο, ο οποίος άφησε στον Ρουμπέν. Ζητάει δεξιά, μακριά ο Γκέρεμι. Αυτόν θέλει να βρει ο μικρός ο Ρουμπέν. Τον Καμερουνέζο και τον βρίσκει, αλλά πιο πίσω πάει να πιέσει ο Καραγκούνης να εκμεταλλευτεί, μήπως κερδίσει τον κόρνερ ή κάτι άλλο. Γύρισε ο Μοριέντες με το κεφάλι, αλλά ευνοείται φαίνεται ο Λιμπερόπουλος εδώ. Και γυρίζει δεξιά στον Μικάλσεν. Στον. Σε Ιταλίδη, ο Μικάλσεν προσπαθεί να περάσει την περιοχή. Ο Λιμπερόπουλος σε καλή θέση προσποιείται. Είναι όλη η άμυνα μπροστά του, δεν είναι εύκολο να περάσει από εκεί. Βγαίνει ο Ρουμπέν, ο Μακμάνομα που σηκώνει. Ο Καραγκούνης που θέλει να μπει μπροστά από τον Βλάβιο Κονσέισαο. Κερδίζει ο Λιμπερόπουλος. Χαμηλά για τον Κωνσταντίνο Κάμπο. Έχει ρυθμό το παιχνίδι στο ξεκίνημα, είναι γρήγορο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε ένα γκολ. Ο Σάβιο έχει ανέβει ο Κάμπο. Και πάλι ο Βραζιλιάνος. Σάβιο, ο Λιμπερόπουλος πίεσε. Ο Θελάδες κερδίζει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Το δίνει, είναι κοντά στη φάση ο Ιταλός, ο Ντομένικο Μεσίνα που. Σφυρίζει μόλις για τέταρτη φορά στο Champions League. Η τελευταία δύο φορά στο Champions League ήταν στο Old Trafford απέναντι στο Παναθηναϊκό με τη Manchester United. Και η πρώτη τελευταία χρήση στον Περναμπέου, τη Real, με τη Leverkusen. Έτσι, έχει σφυρίξει από μια φορά την κάθε ομάδα. Διευθυντής τράπεζας είναι από Σαλέρνο της Ιταλίας. Με τις ελεύθερες ώρες του να μαγειρεύει ο κ. Μεσίνα. Ο Βισέντε Τελμπόσκι εδώ, προπονητής που υπηρέτησε για ένα τέταρτο του αιώνα ως παίκτης και ως τεχνικός διευθυντής Ακαδημίας στη Ρεάλ, τώρα είναι προπονητής από την 99 και έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Οι προηγούμενοι φεύγανε μετά από λίγους αγώνες μια σεζόν, θα έλεγε κανείς. Ο Βλάβιτς αφήνει δεξιά σε Ιταρίδης χαμηλά και δεξιά ο Μικάλσεν. Ο Δανός με δύο παίκτες μπροστά του, είναι και ο Μακμάνεμαν ο ένας εκ των δύο. Πάλι στον Σεϊταρίδη πίσω. Ποιος έχει μπροστά του τον Μακμάνεμαν, βάζει προβολή εκείνος. Προσπαθεί να προλάβει ο Μικάλσεν, το γύρισμα καλό, το σουτ την κίνηση από τον Λιμπερόπουλο, αλλά κοντράρι. Και ο Ρουμπέν που χαμηλά θέλει να διώξει όπως αποστελικά ο Μακμάναμαν στον Σελάδες. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πάρα πολύ δύναμη. Φάουλ. Δικαιώθηκε πάντως στην προηγούμενη φάση Αντώνιο Μικάλσεν που κυνήγησε μια πλήρως χαμένη παλιά από την ώρα που έκανε ο Σεταρίδη στην τρίπλα. Την πρόλαβε στην γραμμή και ουσιαστικά έφτιαξε τις προϋποθέσεις για τον Λιμπερόπουλο. Λίγο έλειψε εδώ να κλέψει ο Κωνσταντίνου. Πιέζουν πάρα πολύ οι παίκτες του Παναθηναϊκού και πρεσάρουν, θα έλεγα, από τη μεσαία γραμμή και πιο μπροστά. Άλλωστε οι παίκτες της Ρεάλ είναι γνωστό ότι όταν έχουν χώρο και είναι δυνατόν να κυκλοφορήσουν την μπάλα είναι πολύ επικίνδυνοι. Αυτό πρέπει να το αποφύγει ο Παναθηναϊκός και για την ώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να τους το σταματήσει, να τους εμποδίσει γι' αυτό. Η σέντρα για τον Μοριέντες φυσικά, η μπάλα φεύγει και είναι για τους Μαδριλένους από τον Χένριξεν εδώ, πρώτο κόρνερ της βραδιάς. Είδαμε για λίγο τον Μπράβο και στο κόρνερ. Μινιάμπρες. Με τον Μακμάναμαν αριστερά. Αυτός γυρίζει χαμηλά στην περιοχή.
Ο Ρουμπέν σηκώνει, ο Νικοπολίδης δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχήσει. Να πάρω για λίγο μικρόφωνο Αντώνη και Χρήστο. Θα ακούσουμε το Μέγιο Σαγκελαρόπουλο. Να σας πω κάτι που δεν έχουν δείξει οι κάμερες. Η οπαδή της Ρεάλ είναι κάπου στη θύρα 7. Σηκώσαν ένα πανό πριν από λίγο και είπαν ότι Παναθηναϊκός και Ρεάλ αδέρφια για πάντα. Και ένα σύνθημα από τις εκθέτρες πριν την έναρξη του αγώνα που έλεγε ότι ο μεγάλος, ο κοινός εχθρός και των δύο είναι η Μπαρτσελόνα. Άλλωστε είχαν έρθει, νομίζω, Μέγιο και το Σάββατο στη Λεωφόρο με την Ηρακλή. Κάποιοι. Ναι, από το Σάββατο. Και τους αγκάλιασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει το φάουλ αυτό. Είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς γκολ. Ένα παιχνίδι όπως που έχει ρυθμό από την αρχή του. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό του φυσικά. Βλάωβιτς. Τελεί για τον Μικάλισεν. Πάει να το πει ο Μπράβο. Η μπάλα γυρίζει πιο πίσω στον Σεϊταρίδη. Έχει μπροστά του τώρα τον Σάβιο, τον αποφεύγει. Μία ακόμη κούρσα που ξεκινάει. Και αφήνει δεξιά για τον Μικάλισεν. Συνδυάζονται οι δύο. Ο Σεϊταρίδης που κάνει τη σέντρα. Καλή. Δεν έφτασε όμως τον Βλάβιτς. Λιμπερόπουλος απευθείας στο σουτ. Καλό γκολ. Στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ μετά από 8 λεπτά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αυτό το ασύλληπτο σουτ του Νίκου Λιμπερόπουλου. Που νομίζω ότι κανένας γκολκίπερ στον κόσμο δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Και φυσικά ούτε και ο Κασίγιας. Ξεσηκώνεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο παιχνίδι. Πάρα πολύ νωρίς. Πολύ ωραία η ενέργεια, Αντώνη. Όλοι από το ξεκίνημά του ο Παναθηναϊκός από την πίεση κατεβάζοντας την μπάλα, από την ενέργεια του Σεταρίδη. Ήταν η τρίτη φορά σε αυτά τα 9 λεπτά που η άμυνα της Ρεάλ δεν μπόρεσε να απομακρύνει καθαρά την μπάλα, να την βγάλει δηλαδή. Πολύ έξω από την περιοχή της. Πιθανότατα αυτή τη φορά ήταν πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη. Σωστά. Αλλά το σούτ του Λιμπερόπουλου ήταν πολύ καλό. Είναι αμαρκάριστος εντελώς εκεί. Δεν παίρνει καθόλου χρόνο να σταματήσει την μπάλα. Το σουτάρει κατευθείαν και εκεί πια που πηγαίνει η μπάλα στη γωνία έχουμε τον κολλάπτη. Σέντρα λοιπόν του Σεϊταρίδη. Την απόκρουση του Γκέρεμι. Ο Λιμπερόπουλος βλέπετε είναι εκεί στο σημείο που θα έπρεπε να έχει πάει ο Κονσεϊσάο νωρίτερα πάνω του. Ακριβώς. Ο Λιμπερόπουλος δεν χάνει χρόνο, σουτάρει αμέσως και από εκεί πέρα είναι θέμα. Σουτάρει αμέσως. Λέων, πού θα πάει η μπάλα. Αυτό το τέρμα είναι πολύ δύσκολο. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει, ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Στη σωστή ακριβώς γωνία και έμεινε ακίνητος. Δεν μπόρεσε καν να προσπαθήσει να αποκρούσει. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της βραδιάς είναι αυτό. Βεβαίως. Είπαμε ότι αυτό το γκολ επιτεύχθηκε στο 8ο λεπτό. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή και ψυχραιμία. Η πάσα είναι καλή μπροστά, αλλά για λίγο δεν την πρόλαβε ο Κωνσταντίνου. Έφτιαξε στον Κασίγιας εδώ ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ο Λιμπερόπουλος με τον Κωνσταντίνου που έπαιξαν μαζί και στην Πράγα. Έπαιξαν μαζί και στη Λεωφόρο. Λιμπερόπουλος σαφώς ανεβασμένος εδώ. Πάρα πολύ ανεβασμένος. Κάποιες εβδομάδες. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να βρει τον εαυτό του τραυματισμό του καλοκαιριού. Ακριβώς. Στη η παλιά για τον Μοριέντες. Ο Μοριέντες που πιάνει την κεφαλιά εκεί. Ο Νικοπολίδης στα δοκάρια, αλλά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Υπάρχει γκολ. Βεβαίως. 1-1 το παιχνίδι. Ισοφαρίζει η Ρεάλ. Άπαντες σηκωμένοι από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σταμάτησαν. Υπήρξε αγωνιά, αν κόλαβα να δω, υπήρξε αγωνιά στο Μικάλισεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σταμάτησαν θεωρώντας ότι ο διαιτητής έχει σφυρίξει φάουλ. Η μπάλα συνεχίστηκε, βλέπετε εδώ, και την κεφαλιά του Μοριέντες να περνάει πάνω από τον Νικοπολίδη, που αυτό ευνηδιάστηκε. Δεν μπορούσε να κάνει ευνηδιάστηκε. Φέρνει το πράγμα στα ίσια πολύ γρήγορα. Θα δούμε τη φάση. Ξανά η φάση είναι αυτή. Δεν είναι offside ο Μοριέντες, αλλά αυτό που φώναζε παίκτες του Παναθηναϊκού είναι η αγωνιά, Αντώνη, στον Μικάλισεν. Και έχουν εντύπωση ότι έγινε αυτή η αγωνιά. Πρέπει να έγινε αυτή η αγωνιά. Σταμάτησαν, εκεί ήταν αμαρκάριστος πια πολύ. Βέβαια, όταν δεν σφυρίζει ο διαιτητής, το παιχνίδι παίζει πάντα. Βεβαίως. Αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο ο Παναθηναϊκός δυστυχώς το πλήρωσε πολύ γρήγορα μετά τον γκολ που προηγήθηκε. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν. Η Ρεάλ επιστρέφει και φέρνει το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία στο 1-1. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Λέγαμε ότι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός ότι πέτυχε νωρίς γκολ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός που δεν θα πρέπει να παίζει με το μυαλό στην Πράγα απόψε, θα πρέπει να έχει το μυαλό του εδώ και τι θα καταφέρει ο ίδιος απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει και ένα καλό αποτέλεσμα από εκεί, καλώς να έρθει. Ο Χένριξεν χαμηλά, η μπάλα μένει στα πόδια των Μαδριλένων. Ο Μακμάλεμαν που γυρίζει στα αριστερά, στον Σάβιο. Και πάλι ο Άγγλος, το πολύ μακριά πίσω στον Κασίγιας. Τώρα είμαστε. Στο 12.
Και έχουμε ήδη δύο γκολ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Φλάβιο Κονσεσάο παίρνει το φάουλ από τον Λιμπερόπουλο και οι παρατηρήσεις του Ιταλού ρέφερη του Μεσίνα. Δεν ξέρω αν ο Μένιος Κρεαρόπουλος από το γήπεδο μπορεί να μας πει κάτι περισσότερο για τις αντιδράσεις του Μαρκαριάν και των υπολείπων του Πάγκου. Ναι, είχαμε μεγάλο εκνευρισμό. Πολλοί πλησίασαν τον επόπτη και ζήτησαν φάουλ. Και βεβαίως έφτασαν κάποιοι αναπληρωματικοί, μάλλον κάποιοι παίχτες εκτός Πάγκου μέχρι την γραμμή. Τους συναισθήθηκε βέβαια να γυρίσουν στη θέση τους. Υπήρξαν αντιδράσεις όμως πολύ έντονες και παρατηρήσεις όπως σας είπα. Ο Σάβιο περιμένει τη σέντρα, η μπάλα δεν φτάνει δεξιά του στον Μινιάμπρες. Φλάβιο Κονσεϊσάο από μακριά. Καραγκόνης ήταν μπροστά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Ο Φίσας βάζει το πόδι και παίρνει την μπάλα και ο Γκούμας που αφήνει και πάλι στον Φίσα πλάκια μπάλα. Η φάση πάντως έγινε πολύ μπροστά στον διαιτητή. Έγινε σχεδόν στα 5 μέτρα από αυτόν. Ο ίδιος έδειξε σε εξιστό παιχνίδι, σε πώς πήρε τη φάση απάνω του. Δεν μπορούσε ο βοηθός να κάνει απολύτως τίποτα και να ήθελε ή να είχε δει κάτι άλλο. Ο Θελάδες που κόβει χαμηλά στον Μακμάναμαν, αυτός πάει να γυρίσει πιο αριστερά στον Μοργέτες. Διώχνουν οι παίχτες Μαδεγού, η μπάλα φτάνει στον Βλάοβιτς. Ο οποίος είναι γρήγορος πάντοτε στις αντεπιθέσεις. Έχει κοντά του τον Ρουμπέν, κρατάει ο Βλάοβιτς. Φεύγει και τον Μακμάναμαν, κοντά του και τον Μπράβο. Καλή παλιά για τον Κωνσταντίνο, ευκαιρία. Πλασάρι με τα πόδια, ο Κασίγιας λέει όχι. Ο Βλάοβιτς που συνεχίζει την προσπάθεια. Αναδεκώς φτάνει για δεύτερη φορά μετά το γκολ εκείνο. Με καλή φάση στην περιοχή. Μινιάμπρες, Φλάβιο Κονσεϊσάο. Στρέφει μπάλα από τον Σάβιο και πάλι στον συμπατριώτη του και από τον Γκέρεμι. Μπάλα ψηλά τώρα. Επεμβαίνει προσπαθώντας να πάρει και παίρνει το φάουλ ο Καραγκούνης. Επέτρεψε μου να πω, Αντώνη, πάντως ότι αν υπάρχει κάτι πολύ θετικό για το Παναθηναϊκό από το τέταρτο πλήν φυσικά του γκολ, είναι ότι το κέντρο άμυνας Ρεάλ με τον Ιβάν Κάμπο και τον Ρουμπέν δεν δείχνει, άλλωστε δεν έχει αγωνιστεί και πολλές φορές μαζί, να έχει συνεννόηση. Αποτέλεσμα μπλέκει και ο Γκέρεμι εκεί και περισσότερο μπερδεύονται και λιγότερο βρίσκουν λύσεις. Ο Ιβάν Κάμπαλο είναι εντελώς deforme φέτος, γι' αυτό και έχασε και τη θέση του. Ένας παίκτης ήταν βασικότατος επί δύο χρόνια στη Ρεάλ. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο μέχρι στιγμής του Παναθηναϊκού που συνδείχνει ότι κατά μέτωπο μπορεί να βρει ευκαιρίες. Καραγκούνης για τον Κωνσταντίνο. Και ακριβώς αυτό άλλωστε έκανε φέτος βασικό το δίδυμο συνεχώς του Καράγκα με όποιον άλλον είχε δίπλα του όταν μετά επέστρεψε ο Ιέρο και παίζανε συνέχεια μαζί. Και δεν ξέρω αν μπορεί ο Παναθηναϊκός απόψε, ήδη το έχει κάνει μια φορά και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί τη λειτουργία και την έλλειψη συνεννόησης των αμυντικών. Μάλλον τη δυσλειτουργία. Τη δυσλειτουργία λοιπόν. Ο Κάμπο. Το Ρουμπέν. Μοργέντες που πέτυχε τον κόλ με το κεφάλι και εδώ είναι πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι στον αέρα. Σκοράρει πολύ συχνά με κεφαλιά. Παλιά δεξιά για τον Γκέρεμι. Αναδεκώς περιμένει τώρα τη Ρεάλ η οποία κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Κάμπο. Μεγάλη παλιά απέναντι. Προσπαθεί ο Μπράβο, ο Σεϊταρίδης. Μπράβο που επιμένει. Φλάβιο Κονσεϊσάο. Γκέρεμι. Θα περάσει. Αλλά δεν θα μπορέσει να φύγει από τον Καραγκούνη. Τώρα ο Γκαλέτο. Είναι πίσω στον Χένεριξεν. Με ήδη δύο γκολ στο παιχνίδι, θυμίζω. Και για όσους ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις τους, το 15 έχουμε συμπληρώσει το πρώτο του παιχνιδιού. Είμαστε στο 1-1. Ο Βλάοβιτς θέλει να γυρίσει. Μπάλα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά ήταν ο Ρουμπέν. Εδώ Γκόραν Βλάοβιτς πήρε σήμερα θέση στην ενδεκάδα από αρκετό καιρό. Για πρώτη φορά στη δεύτερη φάση του ομίλου του Champions League. Είναι σε εξαιρετική φόρμα. Και ο Καραγκούνης που πάει να χτυπήσει τον κόρνερ όπως συμβαίνει συνήθως. Κασίγια στα δοκάρια. Αρκετός κόσμος στην περιοχή της Ρεάλ. Καραγκούνης λοιπόν. Μέση κεφαλιά. Απομάκρυνση της μπάλας. Ήταν πολύ μακριά στον Σεϊταρίδη ο οποίος σηκώνει. Κωνσταντίνου. Δεν τραβήχθηκε άμυνα. Δεν τραβήχθηκε άμυνα. Αυτό που λέγαμε, μια συνεννοησία που υπάρχει. Τραβιέται ο Κάμπο, μένει ο Ρουμπέν. Ένα γεγονός το οποίο μπορεί κάλλιστα να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός σε όλες τις φάσεις. Καλή παλιά εδώ για τον Βλάοβιτς. Πολύ καλή από πίσω από τον Χένριξεν. Γυρίζει για τον Λιμπερόπουλο. Το σούτ στην κίνηση. Στον Κάμπο η μπάλα κόρνερ πάλι. Δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Λιμπερόπουλος εδώ. Ο Παναθηναϊκός που μένει στην επίθεση. Και κρατάει τη ράλη εκεί. Στην αμυνά της δηλαδή. Ο Κάμπο έβαλε το πόδι. Μπάλα κόρνερ και πάλι ο Καραγκούνης στο ίδιο σκηνικό. Με τον Κωνσταντίνο είναι πιο κοντά στον Κασίγιας από όλους τους άλλους παίχτες του Παναθηναϊκού. Κεφαλιά προς τα έξω όμως. Φτάνει τελικά
στον Γκέρεμι. Ποιος χαμηλά, πολύ δυνατά όμως. Δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη του, το Σάβιο δηλαδή, γιατί ο Σιεταρίδης επιστρέφει, τον χέρνιξε πολύ καλός εδώ ο Σιεταρίδης που γύρισαν και δεν είναι ο αριστερός ο χώρος που καλύπτει. Βλάωβιτς. Καραγκούνης. Περιμένει δίπλα και ο Γκαλέτο και ο Λιμπερόπουλος. Στον σκόρερ του Παναθηναϊκού πήγε μπάλα και τώρα στον Φίσα αριστερά. Γκούμας. Παναθηναϊκός που παίζει με τους δύο πίσω, αφήνοντας την άμυνα με τους τρεις που έπαιξε σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Θυμίζω ο Κυριάκος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, ο Βόκολος είναι τραυματίας. Τελευταία φορά είχε παίξει έτσι με την Πόρτο στη Λεωφόρο. Με δύο πίσω δηλαδή. Η Νιάμπρες είναι φέτος παίκτης της πρώτης ομάδας Ρεάλ. Σάβιο. Ανοίγεται από δεξιά ο Γκέρεμι. Πάει και αυτός να πιέσει για την Ρεάλ. Και κοντά του πάει ο Γκούμας να τον σταματήσει. Η μπάλα είναι out. Τίποτα απολύτως. Κλείσανε πολύ ωραία ο Καραγκούνης με τον Φίσα και τους ανάγκασαν να πάνε πολύ πλέον γωνία. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, το οποίο καλείται σύντομα να βρει κάποια λύση ο Μακαριάν, είναι ότι απουσίας του Μπασινά γενομένης, ο Γκαλέτο δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ο Κονσεϊσάο και ο Θελάδος όταν ανεβαίνουν έχουν χώρο, διότι και ο Λιμπερόπουλος δεν μαρκάρει ιδιαίτερα. Αποτέλεσμα, η Ρεάλ σε αυτό το διάστημα των 25 μέτρων περίπου από το ΑΧΑΦ μέχρι το Παναθηναϊκού φτάνει σχεδόν ανενόχλητη κατά μέτωπο. Ακριβώς. Και είναι εκεί που ο Παναθηναϊκός θέλει να πιέσει, να δυσκολέψει τη Ρεάλ. Στην κυκλοφορία της μπάλας στη μεσαία γραμμή που είναι πάντοτε πολύ καλή Μαδριλένη. Ωραία. Πήρε την μπάλα ο Λιμπερόπουλος εδώ. Περιμένει ο Κωνσταντίνος και ο Βλάωβιτς. Δεν φτάνει σε κανέναν. Η μπάλα είναι corner τρίτο για τον Παναθηναϊκό από την παρεμβολή του Ρουμπέν εδώ. Ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια του Θελάδες. Ο Ντελμπόσκε που σηκώθηκε και κάθεται. Επιστρέφει στον πάγκο του τώρα. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ρουμπέν που πάει κοντά στον Κωνσταντίνο. Και ο Καραγκούνης που πάει από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το τρίτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Γιώργος Καραγκούνης. Και πάλι φυσικά πολλοί κόσμος στην περιοχή της Ρεάλ. Στόχο προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά φτάνει από το κεφάλι του Γκούμα στον Φίσα, αλλά την έχασε αυτός από τον Μοριέντες που είχε οπισθοχωρήσει. Μπροστά τον Μικάλεσε να αφήνει χαμηλά για τον Σάβιο. Περιμένει ο Φλάβιο Κονσεϊσάου, αλλά παίρνει πριν από αυτόν. Μπάλα ο Θελάδες και γυρίζει πιο πίσω στον Γκέρεμι. Φίσας. Καραγκούνης. Αριστερά περιμένει και δέχεται την πάσα ο Βλάωβιτς. Έκοψε ο Γκέρεμι. Κούμας. Αριστερά ο Βλάωβιτς. Στο κέντρο της επίθεσης περιμένουν ο Κωνσταντίνου. Πίσω από τους δύο ο Λιμπερόπουλος που γυρίζει στο κέντρο για να πάρει την πάση. Υποδέχεται ωραία την μπάλα και γυρίζει με προσπίζει. Δεύτερη προσπάθεια, ο Λιμπερόπουλος πέφτει, είναι φάουλ. Το καλύτερο δυνατό πήρε ο Λιμπερόπουλος. Πολύ ωραία προσπάθεια και από εκεί και πέρα κλεισμένος πια έκανε την καλύτερη κίνηση. Ίσως παίρνοντας ένα φάουλ από το κάμπο. Και όπως έλεγες, Χρήστο, είναι σε πολύ καλή φόρμα ο Λιμπερόπουλος. Ναι, είναι πολύ καλά και βέβαια Μένιο νομίζω δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον Λιμπερόπουλο εκείνου του εφιαλτικού για τον ίδιο με βέβαιος Δημήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Μέρα με τη νύχτα είναι, Χρήστο. Ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος φτάνει σήμερα τις 39 συμμετοχές του Champions League, είναι πρώτος σε συμμετοχές από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αυτούς που παίζουν τουλάχιστον. Ο Γιωροβαζέχα έχει 58, αλλά είναι στον πάγκο. Είναι στον πάγκο. Σε Champions League και UEFA. Ναι. Για να δούμε τώρα το φάουλ. Με τον Βλάωβιτς που έχει καλό πόδι από μακριά, στις στημένες μπάλες, χαμηλά στα σώματα. Ο Σεϊταρίδης σηκώνει, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Θα διώξει με το κεφάλι ο κάμπο, πίεσε ο Λιμπερόπουλος, ο Σάβιο που έχει γυρίσει και αυτός πίσω και ο Μοριέντες, άπαντες Ισραήλ πίσω για να βοηθήσουν την αμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Γκούμα, ο οποίος πετάει απέναντι στον Σεϊταρίδη, χαμηλά αυτός για τον Καραγκούνη. Είναι καλή η πάσα, έχει μπροστά τον Μινιάμπρες, γυρίζει ο Ρουμπέν με το πόδι πλάγια μπαλά. Και ο Καραγκούνης στο 21. Για 21 λεπτά παιχνιδιού είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το πόσες φορές ο Παναθηναϊκός έχει φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Ρεάλ. Νομίζω ότι αν μπορούσαμε αυτό να το μετρήσουμε, αυτό που γίνει μόνο στο ημίχρονο και το δικό στατιστικό, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 με 6 φορές, όχι από στιμένες φάσεις, αλλά από κανονικό που έβαλε ο Παναθηναϊκός στην ανάπτυξη παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό. Και δείχνει μπορεί να κάνει και άλλες φάσεις. Πέρασε όλη μπροστά, αλλά και πάλι η μπάλα φεύγει όπως τα τυφλά. Στη μεσαία γραμμή, τελευταίος ο Χένριξεν. Ο Δανός μεγάλη παλιά με στόχο τον Βλάωβιτς, δείχνει πάρα πολύ καλή και είναι. Θέλει αυτός να περάσει, αλλά κόβεται την τελευταία στιγμή.
από τον Μινιάμπερες, ο οποίος άφησε για τον Μοριέντες. Οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν ξανά. Προλαβαίνει ο Κούμας? Όχι. Φελάδες. Φάουλ. Το έκανε εκεί. Ο Λιμπερόπουλος πίεσε περισσότερο και καλά έκανε βέβαια για να μην φύγει η Ρεάλ, να γυρίσουν όλοι του Παναθηναϊκού. Ο Γκαλέτο προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Ο Μοριέντες. Γκαλέτο για δεύτερη προσπάθεια. Η Κάιλσεν. Μάναμαν, ο Γκούμας αλλάζει πόδια μπάλα. Τελικά οι κόντρες, οι δυνατές προσπάθειες ευνοούν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γκαλέτο και πάλι. Χαμηλά, καλά για τον Λιμπερόπουλο. Πολύ καλή πάσα. Αυτός δεν βρίσκει κάποιον όμως, ούτε τον Κωνσταντίνο ούτε τον Βλάβης. Σκέφτηκε ο Λιμπερόπουλος ότι θα την ξεκίναγε την πάσα του Κωνσταντίνου. Ήταν ωραία η σκέψη, δεν ήταν το ίδιο η εκτέλεση, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Αυτό είναι το ότι ο Παναθηναϊκός μετά την ψυχρολουσία της σοφάρισης αμέσως μετά τον γκολ του. Τώρα, αφού δεν μπόρεσε να πάρει ο ίδιος τα ηνία με το 1-0, τουλάχιστον ξαναπάγωσε λίγο το ρυθμό και δεν άφησε τη Ρεάλ να ελέγξει εκείνη το παιχνίδι μετά την σοφάρισης. Γκέρεμι. Ο Φλάβιο Κονσιλισάγιο τον Μοριέντες. Χαμηλά. Ο Θελάδες αυτός ανοίγει αριστερά. Μπράβο που φεύγει. Ο Μικάλης από τον κυνηγάει. Ήταν κοντά στην γραμμή. Ο Σάβιο. Δεύτερη προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Μπράβο που κάνει τη σέντρα. Η Ρεάλ που πιέζει εδώ. Παναθηναϊκός θέλει να διώξει με τον Φίσα. Θα καταφέρνει. Με το φάουλ από το χέρι εδώ κερδίζει ο Λιμπερόπουλος. Εδώ ο Φλάβιο Κονσέισαο, που είναι από τους παίχτες που στην πορεία της Ρεάλ στην προηγούμενη σεζόν είχαν παίξει κάποια παιχνίδια στο Champions League. Όπως και ο Σάβιο, αλλά... Ο Σάβιο μάλιστα έχει μείνει για 4 μήνες εκτός βασικής ενδεκάδας. Το μεγαλύτερο διάστημα γενικώς στην καριέρα του, που όπου και αν έχει παίξει, που βρίσκεται εκτός βασικής ενδεκάδας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τον έχει κάνει να θέλει σώνει και καλά να δείξει ο Τελμπόσκε ότι έχει θέση. Τα έκανε και χθες Χρήστο στην προπόνηση και δέχτηκε πολλές παρατηρήσεις. Έπαιρνε την μπάλα μόνος του και πήγε όπου να είναι. Όταν παίζει βασικός μήνυμα, θολώνει το μυαλό λίγο έτσι. Και αυτό είναι μια κουβέντα που έγινε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Αν έρχονταν οι βασικοί της Ρεάλ εδώ, όχι φυσικά πως δεν είναι εξαιρετικοί οι παίχτες, πώς θα αντιμετώπιζαν το παιχνίδι και ότι οι παίχτες που παίζουν σήμερα έχουν ένα κίνητρο περισσότερο. Δεν έχουν αποδείξουν κάτι οι βασικοί, ενώ οι σημερινοί ίσως έχουν κάποιοι από αυτούς. Βλάβιτς. Τρία από την περιοχή, πάει πιο κοντά στον Κωνσταντίνο. Καλή πάσα για να δούμε εδώ αν μπορεί να σουτάρει. Είναι πλάγια. Πολύ πλάγια. Κόρνερ. Ο Μπράβο φωνάζει, αλλά ο Μικάλησεν στείνει σωστά την μπάλα εκεί, γιατί θα πάει ο Καραγκούνης. Δείτε ξανά ο Βλάβιτς που έβγαλε στον Κωνσταντίνο με τον Κάμπο μαζί. Αυτός έκανε την προβολή στον Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια έγινε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, το τέταρτο. Και έχουμε φτάσει στο 25. Το παιχνίδι είναι πάντα στο 1-1. Ο Ρουμπέν που προσπαθεί να σταματήσει ο παιδικός του Παναθηναϊκού. Ο Μικάλησεν κάνει το σουτ, πέφτει ο Κασίγιας. Ο Κωνσταντίνου πάει και ο Μικάλησεν. Η φάση συνεχίζεται χωρίς κάτι περισσότερο για τον Παναθηναϊκό. Είναι πρόξιμο στον Βλάβιτς, αλλά δεν νομίζω ότι νομίζω κάτι όπως... έγινε κάτι. Ο Βλάβιτς έπεσε και ο ίδιος δυνατά προς την μπάλα, μήπως την πετύχει ενώ είναι πεσμένος ο Κασίγιας. Ακριβώς. Και να τον ευνηδιάσει, δεν προλάβει να την αντιδράσει ο Ισπανός. Ωραίο σουτ πάντως και απόκρουση πολύ καλή του Κασίγιας με τόσα σώματα που είχε μπροστά του. Δεν την μπάλα αρκετά αργά να του έρχεται. Φίσας που κάνει την μεγάλη παλιά στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρουμπέν πηδάει για την κεφαλιά. Φλάβιο Κονσέισαο. Μοριέντες. Ο Σελάδες με το σώμα. Μακμάναμαν. Αλλάζει το χώρο, πέφτει το παιχνίδι. Δεξιά για τον Καμερουνέζο, τον Γκέρεμι. Πιο μπροστά περιμένει δεξιά ο Μινιάμπρες, αλλά ο Καμερουνέζος κοιτάει μπροστά. Έχει μπροστά του τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το κόψιμο από τον Φίσα, πλάγια μπαλά. Θα έλεγε κανείς, ξανά βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Με το σούτ του Δανού του Μικάλησεν στην κίνηση, καλό, πολύ καλό. Ο Κασίγιας χρειάστηκε να κάνει αυτή τη δύσκολη επέμβαση. Πολύ μακριά ο Νικοπολίδης, δεν έχει πρόβλημα, είναι στη θέση του. Αγκαλιάζει την μπάλα. Στο 26. Γκέρεμι για τον Μινιάμπρες. Μοριέντες. Φλάβιο Κονσεϊσάο. Ο Θελάδες πίσω στον Ρουμπέν. Σταρά στον Μπράβο. Μάναμαν. Σάβιο. Τώρα Μπράβο. Μπροστά του ο Μικάλησεν. Θέλει να κάνει τη σέντρα. Πλάγιο για τη Ρεάλ. Λέει ο Μεσίνα. Εδώ Μπράβο. Yeah.
πιο δυνατά, αλλά μπορείς να στείλει μπάλα μέσα στην περιοχή. Μακμάναμαν που επιμένει, κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Χένριξεν μακριά. Ρουμπέν. Σάβιο. Τον Σεϊταρίδη. Δηλαδή μάχη εκεί. Γύρισε πίσω στον Μακμάναμαν. Βλάβιο Κονσεϊσάο. Χαμηλά ο Χένριξεν πρώτος στην μπάλα. Ο Δανός που διώχνει, ο Βλάβιτς προσπαθεί μήπως και εκμεταλλευτεί και κάτι, αλλά ο Κάμπο με το κεφάλι τον Ρουμπέν. Μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη μπάλα, στις δύο άμυνες και πάλι στον Χένριξεν που συνεργάζεται με τον Καλέτο. Την εντύπωση πάντως, Χρήστο, ότι δείχνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού ότι έχουν καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη απόψε. Ακριβώς. Πράγμα και... που φαίνεται και από, ακόμη και από το γκολ που πέτυχε ο Λιμπερόπουλος με την ψυχραιμία που σούταρε. Και από την αντίδρασή τους αμέσως μετά την ψυχρολουσία έτσι όπως δείχνει ο Παναθηναϊκός. Ισορρόπησε πολύ αμέσως το παιχνίδι και γρήγορα. Μια συζήτηση είναι να ξέρεις τι ζητάς στο γήπεδο και άλλη ζήτηση να ξέρεις και πώς το ζητάς. Ο Γκέρεμι πάει να φύγει από τον Καραγκούνη. Δεύτερη τρίπλα δεν πιάνει γιατί ο Καραγκούνης έπεσε καθαρά στα πόδια, αλλά συνεχίζει ο Μακμάναμαν την προσπάθεια. Κόβεται και αυτός. Επιμένει ο Βλάουβιτς και ο Παναθηναϊκός με την πίεση αυτή κερδίζει τελικά την μπάλα. Κωνσταντίνου ψάχνει τρόπο να φύγει. Καλή πάσα του Βλάουβιτς για τον Κωνσταντίνου. Θέλει βοήθεια. Μόνος του με όλη δυνάμει να θέλει βοήθεια βέβαια. Και την έχει τώρα με τον Λιμπερόπουλο. Ο οποίος είναι ακριβώς πίσω, πιο δεξιά, εκεί πάει μπάλα ενώ μη κάλυψε. Ο Δανός αφήνει πιο πίσω στον Λιμπερόπουλο, ανεβαίνει και ο Φίσας από αριστερά στο κέντρο Γκαλέτο. Βλάουβιτς. Αλλάζει το χώρο του παιχνιδιού απέναντι, ωραία, στον Δανό τον Μικάλισεν. Αυτός έχει μπροστά του τον Μπράβο. Πρέπει να βγάλει σέντρα, δεν τα καταφέρνει. Σεϊταρίδης. Μικάλισεν τώρα κάνει τη σέντρα. Στην κίνηση το σουτ από τον Κωνσταντίνου. Out. Εδώ Μιχάλης Κωνσταντίνου. Τον Κάμπο. Έχουμε δει δύο γκολ στην Λεωφόρο. Δείτε ξανά. Προηγούμενη φάση που ο Κωνσταντίνου πάνε και να πονάει για λίγο, αλλά τελικά δεν έχει κάτι. Γι' αυτό και πήγε και ο Κάμπο. Είδε... Ο Κασίγιας που ντεβούταρε για την Ρεάλ συγκίνησε το μάτς με τον Ολυμπιακό σε 3-3. Βέβαια. Στο Ολυμπιακό στάδιο. 18,5 χρονών παιδί και από εκείνη τη στιγμή μετράει άλλες 31 συμμετοχές Χρήστος στα 21 του χρόνια. 21 του χρόνια βασικός, μια φορά προαλλητής Ευρώπης ήδη με τη Ρεάλ και... Έχει την ηλικία του εμπειρίες πραγματικά μοναδικές. Απλώς μερικές φορές να το βλέπουμε στην Ελλάδα που το παίκτη που είναι 21 το λέμε ακόμα ταλέντο και στα 24 ακόμα ότι του δώσουμε κάποια ευκαιρία. Μελό του Καραγκούνη δεξιά δεν περνάει από τον Μπράβο. Ο Θελάδες υπάρχει φάουλ και σφύριγμα. Αν ο Παναθηναϊκός Αντώνη περάσει στην επόμενη φάση, ο Καραγκούνης θα χάσει τον πρώτο πρώιμη τελικό. Να πούμε ότι θα γίνει γιατί είναι δεδομένο το πώς πάει η σειρά στις 3-4 Απριλίου στη Λεωφόρο. Ναι, ναι. Δεδομένο ο Παναθηναϊκός αν προκριθεί περνάει ως δεύτερος περνάει ως και δεύτερος. Θα είναι γηπεδούχος το πρώτο μάτς. Και φιλοξενούμενος το δεύτερο. 3-4 Απριλίου και η ρεβάνς 9-10. Κάμπο. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τώρα. Καραγκούνης εδώ που χάνει το επόμενο παιχνίδι. Βλέπετε και στην κάρτα. Σάβιο. Μπροστά ο Μικάλισεν να αφήνει πιο αριστερά. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα παιχνιδιού στη Λεωφόρο. Ο Γκαλέτο είναι αυτός που έχει την μπάλα. Και γυρίζει πιο πίσω στον Χένριξεν. Αυτός θέλει να βρει τον Βλάουβιτς. Ο Κάμπο με το στήθος. Έχει βγει ψηλά. Πάει να τον πιέσει ο Λιμπερόπουλος και καλά κάνει. Έχω την εντύπωση ο Βλάουβιτς πάει να πάρει την μπάλα και τελικά αυτή καταλήγει σε παίκτες Παναθηναϊκού. Από αυτή την καλή πίεση ο Κωνσταντίνου. Offside ακάλυπτος ο Βλάουβιτς. Πολύ καλή σκέψη βέβαια να του γυρίσει με τη μία ο Κωνσταντίνου την πάσα. Αλλά για πολύ λίγο ήταν ακάλυπτος εκεί ο Βλάουβιτς. Εδώ. Αυτός που ήταν οριακός ήταν ο Γκέρεμι στη γωνία. Εξιά. Δεν ήταν ο παίκτης μπροστά και ήταν πολύ λίγο ο Βλάουβιτς. Ήταν offside αλλά για πάρα πολύ λίγο. Μάναμαν. Θέλει να βρει τον Μοργέντες. Και αυτός με τη σειρά του δεν βρίσκει κανέναν. Γκούμας. Μεγάλη παλιά με στόχο τον Βλάουβιτς. Πάει να περάσει αυτός και φεύγει. Κρατάει την μπάλα εντός των ορίων του γηπέδου. Περιμένει μπροστά ο Κωνσταντίνου. Ανεβαίνει και ο Λιμπερόπουλος. Πιο πίσω ο Μικάλισεν. Εκεί θα πάει μπαλά. Ενώ ο Δανός κρατάει. Την ίδια ώρα ο Βλάουβιτς δεν είναι τα κορδόνια του. Γυρίζει μπάλα στην περιοχή. Ο Λιμπερόπουλος μακριά. Τώρα δεν είναι το ίδιο εύκολο να σουτάρει όπως πριν. Καραγκούνης έχει χώρο, σουτάρει έξω.
Ο Καραγκούνης με τον Φλάβιο Κονσέισαο. Στο 1-1 πάντα στη Λεωφόρο μετά από 32 λεπτά. Θα θυμίσουμε ακόμα μια φορά για τον Μιλικό, δεν το ξέρετε, αν ο Παναθηναϊκός πάρει έστω και έναν βαθμό, αδιαφορεί πλήρως για το τι γίνεται στο Λέτνα μεταξύ Σπάρτα και Πόρτο. Αν ο Παναθηναϊκός όμως το απευθέον συμβεί και χάσει, τότε θέλει να μην κερδίσει η Πόρτο στην Πράγα. Αλλά όσο ο Παναθηναϊκός έχει ο ίδιος την τύχη στα χέρια του, δηλαδή το αποτέλεσμα το ελέγχει ο ίδιος, είτε σοπαλία δικιά του είτε νίκη δικιά του, δεν τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες δύο ομάδες. Για την Πόρτο δηλαδή πήγε το λόγος στην Πράγα. Ρουμπέν. Μεγάλη παλιά μέσα στο τον Μινιάμπρες. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσει. Ο Φίσας κάλυψε κιόλας με το σώμα εκεί. Ο Νικοπολίδης δεν ανησύχησε λοιπόν και άφησε στον Κούμα. Κάτω στον Γκαλέτο. Γυρίζει αριστερά του στον Χένριξεν. Φίσας. Πάει ο Μινιάμπρες να τον κλείσει. Αφήνει για τον Καραγκούνη. Μπροστά του τον Γκέρεμι. Κρατάει πάντοτε ο Καραγκούνης. Δεν βρίσκει τον Λιμπερόπουλο. Έδωσε ο Μοριέντα στο Μακμάναμαν. Κόβεται από τον Λιμπερόπουλο πολύ ωραία. Μικάελσεν. Λιμπερόπουλος. Λάουβιτς. Όπως υποδέχθηκε την πάσα με πλάτη, δεν ήταν εύκολο να γυρίσει να φύγει. Μοριέντες. Παιχνίδι που ξεκίνησε γρήγορα. Είχε φάσεις, είχε γκολ. Λογικά πέφτει ο ρυθμός. Τώρα λογικά πέφτει ο ρυθμός. Εδώ και ένα πεντάλεπτο περίπου ο ρυθμός. 7 λεπτό έχει πέσει αρκετά και είναι πολύ φυσιολογικό. Γκέρεμι που αφήνει στον Φλάβιο Κονσέισαο. Λάθος. Δεν βρήκε τον Σελάδες. Πήρε ο Λιμπερόπουλος. Περιμένει ο Βλάβιο και ο Κωνσταντίνου. Ανοίγεται αριστερά ο Καραγκούνης. Ωραία. Πάει να φύγει. Τον κυνηγάει ο Γκέρεμι. Κρατάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Καραγκούνης είναι στο έδαφος. Και ο Μαρκαριάννης ζητάει κάρτα, βέβαια. Ο Μαρκαριάννης ζητάει κάρτα όπως την πήρε πριν ο Καραγκούνης. Στο 34 η φάση που βλέπετε στην επανάληψη εδώ. Καραγκούνης πάντοτε κοντά στις τιμένες μπάλες. Ως συνήθως ο κόσμος στα όρια της περιοχής. Αμυνόμενοι και αυτή μπροστά. Κεφαλιά έξω όμως άοντε. Δεν ανησυχεί τον Κασίγιας στα δοκάρια. Από το φάουλ του Καραγκούνη ο Λιμπερόπουλος ήταν μπροστά. Ο Λιμπερόπουλος που άνοιξε το σκορ με εκείνο το εντυπωσιακό σου. Και γενικά η παρουσία του μέχρι στιγμής του δίνει τον αυτόν τον άτυπο τίτλο του καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όχι μόνο για τον γκολ που έχει πετύχει, αλλά και για το ότι έχει κερδίσει, έχει κυνηγήσει και έχει πάρει χαμένες παλιές στην περιοχή από το Μακμάναμαν, από τον Θελάδες. Και το πώς γενικώς έχει καθαρό μυαλό για να βγάζει κάποιες παλιές προς τον Κωνσταντίνο και τον Βλάβιτς. Συνδέει, θα έλεγε κανείς, τη μέση με την επίθεση του Παναθηναϊκού. Και είναι μια συζήτηση, ένα πρόβλημα για το οποίο γίνει λόγος πολλής φέτος στον Παναθηναϊκό αυτό. Ο Λιμπερόπουλος από τότε που επέστρεψε δυνατός και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη έδειξε ότι βοήθησε πολύ στον τομέα αυτό, όχι μόνο μπροστά. Και όσο περνάει η ώρα, να σας ενημερώσω απλώς ότι από το πάγκο αρχίζουν και αναρωτιούνται τι συμβαίνει στην Πράγα. Λογικό άλλωστε. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο πριν από λίγα λεπτά, αλλά τώρα πια όλοι με νοήματα ψάχνουν και ρωτούν. Έχει δρόμο πολύ ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο όλοι, ακόμα. Βέβαια. Και μπορεί ο ρυθμός να έπεσε, Χρήστο, που λέγαμε πριν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η φίλη του Παναθηναϊκού να μείνει έτσι το παιχνίδι, να μην δούμε ούτε μία φάση μέχρι το τέλος και να πανηγυρίσει στο τέλος. Όχι πως αυτό δεν θα είναι καλό να συμβεί, αλλά. Ο Βλάβιτς που αφήνει στον Γκαλέτο. Αυτός έχει ανέβει. Χαμηλά, ωραία παλιά είναι. Περνάει ευκαιρία για το 2-1 εδώ. Η μπάλα είναι έξω, δεν είναι στα δίχτυα. Πραγματικά πολύ μεγάλη φάση. Ο Μικάλσεν ήταν εκεί. Έκανε το παραπάνω. Έκανε αυτό το παραπάνω. Αναρωτιέται και ο Μαρκαριάν. Έκανε το παραπάνω. Βρέθηκε τέτα τέτ, μπορούσε να πλασάρει. Θέλησε να περάσει τον Κασίγιας. Μεγάλο λάθος του Δανού που σε αυτές τις περιπτώσεις έχει δείξει ότι διαθέτει την ψυχραιμία. Αλλά εδώ θέλησε να κάνει το παραπάνω. Δεν μπόρεσε. Ενώ τη γύρισε τελικά, θέλησε να κάνει το παραπάνω και αφού το έκανε, γύρισε την μπάλα στο αριστερό πόδι. Εδώ, αλλά με το αριστερό σου το ρεάουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στην κενή εστία. Φυσικά πιο μεγάλη δεν γίνεται. Στο 36. Κεφαλιά του Μοριέντες, ο Φίσας. Γκαλέτο. Κυνηγάει ο Μινιάμπρες που άφησε για λίγο τη δεξιά πλευρά. Βάλα πάει στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Στον Μικάλσεν γύρισε. Στον Γκαλέτο Λιμπερόπουλος με τον Μοριέντες εκεί.
Φίσας. Καρακούνης. Ωραία με τη μία στον Φίσα, ο οποίος κρατάει. Γυρίζει εκεί που ο Ρουμπέν διώχνει. Όπως. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ της Ρεάλ. Στη μάχη εκεί του Κωνσταντίνου με τον Ρουμπέν. Ναι. Στα 38 λεπτά μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει δοκιμάσει 8 τελικές προσπάθειες. 4 που πήγαν στο τέρμα, μία που θες γκολ. Και 4 που κατέληξαν εκτός τέρματος. Μία όμως αυτή του Μικάλησεν, έχουν εντύπωση. Πιο μεγάλη ευκαιρία δεν θα μπορούσε ίσως να τύχει. Βέβαια. Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ έχει 2 προσπάθειες. Ναι. 2 που κατέληξε στο τέρμα, αλλά η μία είναι αυτή που από 30 μέτρα η μπάλα ήρθε στα χέρια του Νικοπολίδη και η άλλη είναι το γκολ. Έτσι. Στον Μοριέντες που έβγαινε στο κεφάλι. Και κανένα ούτε εκτός αστείας. Κάμπο, πάρα πολύ μεγάλη παλιά απέναντι. Τρέχει ο Σεϊταρίδης να καλύψει πριν προλάβει ο Μακμάναμαν. Μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει corner που θέλει ο Άγγλος. Ο Άγγλος Αντώνη, ο οποίος με τις 63 συμμετοχές του στα κύπελλα Ευρώπης είναι ασφαλώς ο πρώτος παίκτης της Ρεάλ και 71 φορές διεθνής παρακαλώ με τη φανέλα της Αγγλίας, βέβαια. Το Φεβρουάριο έκλεισε τα 30. Η Ρεάλ τον πήρε το 99 από την ομάδα που του έμαθε ποδόσφαιρο, τη Λίβερπουλ. Με την υπόθεση Μποσμάν, βέβαια. Και αυτός έμεινε ελεύθερος, έγινε ο πιο ακριβός παίκτης του κόσμου τότε σε εβδομαδιαίες αποδοχές. Ο παδός της Everton μικρός, αλλά δεν τον δέχτηκε η Everton. Καραγκούνης. Ακαδημίες που τον πήρε λίγο. Έχει χώρο, σουτάρι, out. Καλή προσπάθεια. Ο Καραγκούνη που ανέβηκε και αυτός βρήκε χώρο. Έκανε το σουτ, δίστασε και πολύ καλά, έκανε out. Η έκφραση του Βλάουβιτς τα λέει όλα, περίμενε πάσα ο Βλάουβιτς. Περίμενε πάσα, ναι. Σεϊταρίδης. Λαλέτο. Θα μιλάει για τον Κροάτι, τον Βλάουβιτς. Πώς θα γυρίσει. Κασίγιας. Έξω πλάγια για τον Παναθηναϊκό η μπάλα. Έχουμε φτάσει στο 39. Είμαστε στο 1-1 ξανά. Η προσπάθεια του Καραγκούνη έξω από την περιοχή. Αριστερά τα δοκάρια του Κασίγιας. Σάβιο. Πλάγια πάρα για τον Παναθηναϊκό. Πίσω η Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός που... Ανέβασε και πάλι την αποδοσή του εδώ και ένα μετάλεπτο και πρεσάρει παντού. Με αποτέλεσμα να... τους εμποδίζει ακόμα και να κατεβάσουν την μπάλα. Και προσπαθεί Χρήστο και από τα πλάγια. Και ο Μικάλησεν είναι από τα δεξιά, από τα αριστερά βοηθάει συνήθως πιο πολύ ο Καραγκούνης. Ενώ ο Ντελ Μπόσκε εδώ και περίπου ένα 8 λεπτό έχει βάλει τον Κονσεϊσάο σε πιο πιστοχωρημένη θέση, ναι, πάνω στο Λιβερόπουλο. Για να μπορέσει να τον σταματήσει. Για να κόψει αυτή την, ναι, συνεννόηση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού με την... Που μεταξύ μας άργησε για να το καταλάβει, έτσι που πήρε περίπου μισή ώρα. Πάντως τον ρώτησε ο Μπράβο κάποια στιγμή τον προπονητή του και του είπε ότι ο Λιβερόπουλος παίρνει συχνά μπάλα και προωθείται και τότε επέδειξε τον Κονσεϊσάο. Καραγκούνης πήρε το φάουλ. Στο 40 είμαστε, βλέπετε εδώ. 1-1. Με τα γκολ του Λιβερόπουλου και του Μοριέντες. Λιβερόπουλος με την μπάλα. Κάλισεν που έχει την ευκαιρία νωρίτερα. Πάσα μπροστά για τον Κωνσταντίνου. Εδώ έχουν εντύπωση ότι ήταν φάουλ. Μήπως ήταν φάουλ εδώ, ναι. Κασίγιας που διώχνει. Μοριέντες με το σώμα. Ο Φλάβιο Κονσεϊσάου τον Μινιάμπρες. Η Ρεάλ που προσπαθεί να τρέξει, αλλά επιστρέφουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πιέζει εκεί ο Καραγκούνης για να μην τρέξει περισσότερο η Ρεάλ. Πάλι ο Μινιάμπρες. Δεν θα συνεννοηθεί ο Χένριξεν και τώρα ο Γκαλέτο. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το καθαρό μυαλό που λέγαμε νωρίτερα. Το δείχνει σε όλες τις περιπτώσεις. Ο Μικάλησεν, ο Βλάουβιτς για το Λιβερόπουλο δεν έπιασε. Κακουνάκι πάσα. Φάουλ τώρα. Την φάση την τελείωσε το, η εμπειρία. Όπου το κάνουμε μπορεί να είναι εκτός φόρμας, αλλά έχει εμπειρία τεράστια ο Ιβάν Κάμπο. Βέβαια. Δεν τσίμπησε από το τακούνι του Βλάουβιτς που θα έβγαζε τον Κωνσταντίνου σε πολύ καλή κίνηση. Γκέρεμι για τον Σάβιο που ήρθε από την άλλη πλευρά. Δεξιά. Δεν τον αφήνει ο Καραγκούνης. Που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και στα ανασταλτικά καθήκοντα αριστερά και πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή αριστερά και φυσικά και πιο κέντρο. Πάρα πολύ. Εκτός από όλες τις άλλες δουλειές που κάνει και τον βλέπουμε στο γήπεδο παντού. Εδώ λοιπόν. Μένιο έντονες παρατηρήσεις του τέρου του διαιτή στον Μαρκαριάν από ό,τι είδα. Ναι, γιατί σε κάθε απόφαση του διαιτή που δεν του αρέσει βεβαίως ο Μαρκαριάν σηκώνεται όρθιος και έτσι λοιπόν ο τέταρτος του συνέστησε ότι την επόμενη φορά θα έχει πιο σοβαρά προβλήματα. Ο Σεϊταρίδης που θα γυρίσει πίσω γιατί δεν ήταν δυνατό να προλάβει την παλιά αυτή.
πήγε να συνεργαστεί με τον Μικάλισεν σε ρόλο μπάκο. Μικάλισεν και Χάφλ. Σεταρίδης ανάποδα για λίγα δευτερόλεπτα. Αραγκόνης εδώ που σηκώθηκε. Λιμπερόπουλος με τον Μικάλισεν. Κρατάει ο σκόρερ του Παναθηναϊκού την μπάλα. Θέλει να φύγει εκεί από τον Μακμάλαμαν. Είναι δύο παίχτες. Τώρα πλάγια μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο σκόρερ των Πρασίνων. Εδώ ο Σάβιο. Γαλέτο έχει ανέβει. Έχει χώρο να γυρίσει και το κάνει στον Λιμπερόπουλο. Πάλι ο Γκαλέτο. Σέντρα ο Βλάβιτς σηκώνεται για την κεφαλιά. Ο Κασίγιας με τα δύο χέρια χωρίς τελικά ιδιαίτερη δυσκολία. Τον κόρα Βλάβιτς. Ο Γιέντες που έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα. Καλή πίεση ο Καραγκούνης. Ο Βλάβιτς που κέρδισε. Προσπαθεί να βγάλει πιο μπροστά για τον Λιμπερόπουλο. Μπάλα πάει πίσω στον Μικάλισεν. Μακριά για να σουτάρει και κλείνεται κιόλας τώρα. Θέλει κάποιον τα δεξιά του. Θέλει κάποιον να τον βοηθήσει. Έπρεπε να έχει ανέβει ήδη ο Σεταρίδης. Βέβαια. Φύσας αριστερά πια. Καραγκούνης. Γκαλέτο. Περιμένουν πια οι παίχτες του Παναθηναϊκού μπροστά. Κλεισμένοι ο Καραγκούνης. Φύσας. Ο Λιμπερόπουλος που κάνει την κίνηση. Για να πάρει την πρώτη πάσα και να την δώσει στη συνέχεια, μπορεί κόβεται. Πιέζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού εκεί, όπως προσπαθούν από την αρχή να κάνουν πάντα μπροστά. Ο Χένριξεν έχει αποτελέσματα αυτό. Σεϊταρίδης. Μικάλισεν χαμηλά. Με τον Βλάοβιτς που γυρίζει ωραία με το σώμα. Βγάζει, αλλά κόβεται τελευταία στιγμή πάσα από τον Κάμπο. Σάβιο. Και ο Θελάδες που δίνει στον Φλάβιο Κονσέισαο. Αποφεύγει τον Καραγκούνη. Έχει ανέβει ο Κάμπο. Που αφήνει την άμυνα και βγάζει μεγάλη παλιά αριστερά στον Μακμάναμαν. Στον Σάβιο. Σεϊταρίδης κοντά. Τώρα ο Μακμάναμαν. Χαμηλά στον Σάβιο. Θα σταματήσει με φάουλ εκεί ο Κούμας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και εδώ. Ξανά. Κάρτα στον Κάμπο. Κάρτα στον Κάμπο για φάουλ που είχε γίνει Κούμας πολύ νωρίτερα. Νωρίτερα, ναι. Το είχε σημειώσει ο Μεσίνα, του είχε κάνει μάλλον μια υπόδειξη ότι σαν να θα τα πούμε μετά και από εκεί πέρα συνεχίσει τη φάση κανονικά μέχρι εδώ. Νάτος εδώ ο Κάμπος. Το 44, πάμε για το 45. Πρώην κεντρικός αμυντικός της Μαγιόρκα. Δεν υπήρξε ποτέ έτσι, το αγαπημένο παιδί κανένας τεχνικού, ούτε του Ντελμπόσκι και ούτε τόσα νωρίτερα, αλλά κάποια στιγμή ένα μεγάλο διάστημα υπήρξε βασικότατο στέλεχος της προπέρσινης Ρεάλ που κατέκτησε το Champions League στο Παρίσι κοντά στην Βαλένθια. Ο Θελάδες με τον Γκέρεμι συζητούν εκεί. Καμερουνέζος, έχω την εντύπωση ότι είναι μόνος πια για να πάρει φόρα στο φάουλ αυτό για την Ρεάλ Μαδρίτης. Άουτ μπάλα πάνω από τα δοκάρια τον Νικοπολίδη. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Καλό φάουλ. Πολύ καλό φάουλ. Καλό φάουλ. Ένα λεπτό ακόμη. Νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος για περισσότερα άλλωστε. Ναι. Είχαμε τις μεγάλες καθυστερήσεις και διακοπές. Πάντως, αν ο Σέρτζιο Μαρκαριάν έχει επιλογές για την πορεία, όπως τον Ολιζαντέπε, τον Γκόλκα, τον Γιάρνη ακόμα, στον πάγκο της Ρεάλ υπάρχουν αμούστακα παιδιά. Πέρα το Σολάρι, ο Μπόρχα, ο Βάλντο, ο Σόουζα, ο Πορτίγιο και ο Νάβας δεν έχουν παίξει ποτέ στο Champions League. Ο Πορτίγιο βέβαια θεωρείται ο νέος Ραούλ, ειδικά με 390 γκολ σε μικρές κατηγορίες στη Ρεάλ. Η Ρεάλ εδώ που προσπαθεί να βγει στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Ο Μοργέντες που άνοιξε αριστερά στον Μακμάναμαν, γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Δύο παίκτες μπροστά στον άκρο, ένας ήταν ο Μικάλισεν, αλλά αυτά είναι αριστερά. Η σέντρα, τακουνάκι πέφτει ο Νικοπολίδης, προσπάθησε εκεί ο Μοργέντες με το τακουνάκι να τον ευνηδιάσει. Εδώ έφυγε για λίγο η καρδιά όλων αντιθέστης νομίζω, αλλά τέλος. Τελικά ο Νικοπολίδης κράτησε την μπάλα με θετικότατη επέμβαση. Λοιπόν. Δείτε ξανά, ενώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο τη σέντρα του Θελάδες, το τακουνάκι του Μοργέντες έπεσε ο Νικοπολίδης και κράτησε την μπάλα. Είμαστε στο 1-1 λοιπόν. Μετά τα πρώτα 46 λεπτά και με αυτό των καθυστερήσεων. Πάντως, Παναθηναϊκός αυτό το 1-1 το δικαιούται απόλυτα. Για να μην σου πω, θα δικαιούται στο πενόντα και άλλο ένα γκολ από τον κύριο που βλέπουμε εδώ να συζητάει με τον διαιτητή. Τον Μικάλισεν, που αυτό ακριβώς συζητάει με τον διαιτητή. Του λέει ότι πιθανότατα τον ανέτρεψε ο Κασίγιας. Αλλά πάντως εκεί είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία ο Μικάλισεν να κάνει έτσι, δεύτερο γκολ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για τώρα κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. 1-1 Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ για το πρώτο μέρος.
σε λιγότερο από 2 λεπτά θα ξεκινήσει και θα μάθουμε στο τέλος του βεβαίως αν ο Παναθηναϊκός απόψε θα περάσει στους 8 του Champions League, στην προεπιτελική φάση δηλαδή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που θα πετύχει για δεύτερη φορά αλλά για πρώτη με 32 ομάδες να έχουν ξεκινήσει το Champions League, με 2 φάσεις ομίλων δηλαδή. Ενώ ξαναβλέπουμε από το πρώτο ημίχρονο, αυτό είναι το σουτ του Μικάελσεν. Ήταν καλό σουτ, μετά το σουτ του Τιμπερόπουλου δηλαδή. Εδώ το γκολ. Εδώ είναι το γκολ. Ο Βλάουβιτς που πήδηξε για την κεφαλιά Κωνσταντίνου ήταν πιο αριστερά με τον κάπο. Ο Λιμπερόπουλος από μακριά στον αέρα πιάνει αμέσως το σουτ, αφήνει ακίνητο τον Κασίλιας και κάνει το 1-0 στο 9. Και αργότερα, όταν εδώ σταμάτησαν όλοι, ίσως ακούστηκε ένα σφύριγμα εκεί από την εξέδρα, κεφαλιά του Μοργέντες που έφυγε καθαρά από πίσω, έκανε το 1-1 2 λεπτά αργότερα, αλλά ενδεχομένως να ήταν και φάουλ μια γωνιά. Κάμπο στον Μικάλσεν. Ναι. Μια διεκδίκηση στον αέρα του κάμπου με τον Μικάλσεν. Εδώ αργότερα το σούτ του Μικάλσεν. Έμεινε έτσι λοιπόν το 1-1 σε αυτό το πρωτοδίκρονο. Με 31 λεπτά καθαρού αγώνα, πολύ μπάλα σε αυτό το πρώτο μέρος. Με τον Παναθηναϊκό να έχει τις ευκαιρίες και την ευκαιρία του Μικάλσεν κυρίως τέτα τέτ με τον Κασίγιας, θέλει να τον αποφύγει και από εκεί πέρα πλάσαρε έξω. Μια μεγάλη δόξα του παρελθόντος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Ρεάλ, ο Μίτσελ βρίσκεται δίπλα μας σαν σχολιαστής για την ισπανική τηλεόραση. Το σχόλιο του για το πρώτο ημίχρονο ήταν ότι η Ρεάλ έχει προβλήματα με παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί και κυρίως αυτό που παρατηρήσαμε στην αρχή, ότι ο Κάμπο με τον Ρούμπεν Μπράβο δεν ταιριάζουν, κυρίως γιατί ο Ρούμπεν Μπράβο, όπως μας είπε τώρα ο Μίτσελ, έχει συνηθίσει να παίζει με παίκτη πίσω του, έτσι παίζει η δεύτερη ομάδα της Ρεάλ και αυτό ακριβώς όταν βλέπουμε τον Μπράβο και τον Κάμπο του έχει δημιουργήσει προβλήματα. Και είπε ο Μίτσελ ότι έλφυγε να περάσει ο Παναθηναϊκός και να παίξει με την Παρσελόνα στον επόμενο γύρο. Και φυσικά λέει να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός την Παρσελόνα. Να, να μην ξεχνάμε και τις κόντρες που υπάρχουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Δεν θα μπορούσε να πει τίποτε άλλο. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λευκή Βασίλισσα παίζει όπως βλέπετε από δεξιά προς τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός ανάποδα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν του δεύτερου ημίχρονου. Και είμαστε πάντα στο 1-1, ο Παναθηναϊκός που άνοιξε νωρίς το σκορ, αλλά 2 λεπτά αργότερα η Ρεάλ ισοφάρισε με εκείνη την φάση που σταμάτησαν όλοι και ξεγελάστηκαν. Ο Βλάβιτς που γυρίζει, κάνει το σουτ, πέφτει ο Κασίγιας έξω. Καλή προσπάθεια του Κροάτη, του Γκόραν Βλάβιτς. Νάτος εδώ, θυμίζω, το είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, έχει να παίξει, να ξεκινήσει την 11η στο Champions League από τον αγώνα της Μαγιόρκα εκτός έδρας. Σουτάρει εδώ έξω, αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι του Κασίγιας, το διαγώνιο σουτ του Κροάτη. Και εδώ ο Κασίγιας που ξαναπαίζει στην ενδεκάδα της Ρεάλ. Θυμίζω είχε παίξει στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα ο Θέσσαρ. Είχε δεχθεί εκείνα τον κόλλο, το οποίο έγινε πολλή συζήτηση. Έφταιγε άλλωστε στο σουτ του Τσάβη. Και σήμερα παίζει ξανά ο Κασίγιας. Αλλά πάει αριστερά στον Φίσα. Το παιχνίδι στο 1-1. Υπάρχει μια έφεση στην ισοπαλία. Αν ξεσκονίσουμε τις αναμετρήσεις του παρελθόντος με ισπανικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει φέρει 2 φορές 1-1 με τη Λα Κορούνια και για το UEFA και για το Champions League. 0-0 με τη Βαλένθια. Και ένα 0-0 εδώ το 68 με την Athletic Bilbao, όταν σε εκείνη έπαιζε τότε ο Ιρουρέτα, ο τωρινός τεχνικός της Κορούνια. Ακόμα και όταν υποδέχθηκε τη Real σε αγώνες που δεν ήταν επίσημοι, φιλικά παιχνίδια, έφερε πάλι ισοπαλία, είχε ένα 2-2 και ένα 1-1. Η Real πάντως όσες φορές έχει έρθει στην Αθήνα δεν τα έχει καταφέρει. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό δύο φορές και με την ΑΕΚ. Το 85-86 με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Έπαιζε ο Μίτσελ τότε στη Real. Έπαιζε ο Μίτσελ. Με την ΑΕΚ έχασε τον Ολυμπιακό στάδιο 1-0. 1-0. Ο γκολ του Εστερχάζη νομίζω. Το Εστερχάζη. Ναι. Φλάβιο Κονσεϊσάου για τον Σάβιο. Ο Μπράβο, ο Ραούλ Μπράβο. Η μπάλα από τον Ρουμπέν δεξιά στον Γκέρεμι. Κάμπο. Ψάχνουν έναν τρόπο οι Μαδριλένοι να ξεκινήσουν μια προσπάθεια επίθεσης. Φαινόταν ότι δεν τον βρίσκουν, γι' αυτό αλλάζουν πολλές πάσεις, αλλά κρατούν την μπάλα και πάλι ο Ραούλ Μπράβο. Πιο αριστερά ο Μακμάναμαν, τον ακολουθεί πιο πίσω ο Μικάλσεν, γι' αυτό γυρίζει στο κέντρο, στον Φελάδες. Γκέρεμι. Καμπό. Αριστερά, δεν είναι αυτός που θέλει να βρει, ο Μακμάναμαν δηλαδή, είναι ο Σεϊταρίδης. Βλάουβιτς. Γκαλέτο. Γκουμάς.
Σεντερέδης έχει μπροστά τον Μακμάναμαν. Βλάοβιτς, μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Αν κρίνω από τις κινήσεις του Μαρκαριάν, πρόθεσή του είναι να σφίξει την ομάδα. Γι' αυτό και σήκωσε πριν από μερικά δευτερόλεπτα τον Λεωνίδα Βόκολο από τον πάγκο. Βλέποντας ότι το παιχνίδι ενδεχομένως θα κυλήσει έτσι, θέλει να θωρακίσει την άμυνα. Να θωρακίσει, να φυλάξει τον άνθρωπο του για τα καλά. Ο Φίσας. Καραγκούνης. Και στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει από εκεί. Πιο πολύ στα αριστερά δηλαδή. Να μην μείνει και αυτή η πλευρά. Κενή. Σεϊταρίδης. Παλιά για τον Μικάλσεν ή για πιο αριστερά τον Βλάοβιτς. Κανείς. Ο Ρουμπέν με το κεφάλι. Σεϊταρίδης και πάλι. Τώρα ο Δανός. Μικάλσεν πάει να φύγει. Ωραία. Από τον Ρουμπέν γυρίζει χαμηλά. Δεν πέρασε η μπάλα. Από τον Φλάβιο Κορσίσαο και τώρα ο Λαόλ Μπράβο. Ρουμπέν πιέζει ο Βλάοβιτς. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο αμυντικό στη Ρεάλ. Πλάγια η μπάλα. Ο Βόκολος που δένει τα κορδόνια του για να συνεχίσει το ζέσταμα. Σεϊταρίδης. Ρουμπέν. Πρώτη προσπάθεια βρίσκει, ίσως και μπορεί να το θέλει τον Μοριέντες. Θέλει προσοχή. Όταν χάνει την μπάλα εκεί, θα παρατηρήσετε ότι ο Γκαλέτο σχεδόν μόνιμα δεν βρίσκεται στη θέση που πρέπει να είναι, καλύπτοντας αυτό το συνδετικό κομμάτι μεταξύ της άμυνας του Παναθηναϊκού και του κέντρου, και αυτό δημιουργεί, παίρνοντας την μπάλα, ρεάλ προβλήματα. Γκαλέτο. Με άλλο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο από ότι το πρώτο. Είχε πει αλλιώς το Παναθηναϊκός τώρα. Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Εδώ έχουμε κατεβασμένες ταχύτητες. Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά είναι στην κόψη του ξηραφιού, γιατί καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί με ένα λάθος. Ένα λάθος που το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί ο Μοργέντες μόνος με κεφαλιά το 1-1. Στο πιο παγωμένο κόλπο που έχει δεχτεί ποτέ ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Ακριβώς, Μένιο. Το κατάλαβε κανείς. Όλοι κοιτάζονταν μεταξύ τους, θεατές, ποδοσφαιριστές. Ήταν η μπάλα στα δίχτυα. Ακόμη και διαιτητής που 1-2 δεύτερα. Δεν πήγε αμέσως, δεν έδειξε αμέσως τη σέντρα. Ένα γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Μοργέντες, όπως πολλές φορές κάνει όταν παίζει μπαλά. Και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας και στο Champions League. Το 19ο του στην Ευρώπη. Πετύχει 5 γκολ σε εκείνο τον αγώνα πρωταθλήματος με τη Μάλαγα. Τα 4 με κεφαλιά στο Ισπανικό πρωτάθλημα φέτος. Εδώ Μινιάμπρες. Ο Πολίδης που δεν βιάζεται εδώ, ο Ιταλός διαιτητής, ο Ντομένικο Μεσίνα. Λιμπερόπουλος, που πολύ μακριά, θέλησε να ευνηδιάσει τον Κασίλιας γιατί είδε ότι ήταν λίγο πιο έξω από όσο ενδεχομένως θα έπρεπε και το επιχείρησε. Που κατηγορήθηκε στο παρελθόν βέβαια για το ύψος του. Έλεγαν όταν πρωτοεμφανίστηκε ότι είναι κοντός και δεν κάνει. Αλλά ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός κατά δοκάρια, με ρεφλέξ, με πολύ καλές κινήσεις. Ξεκίνησε Χρήστο τρίτος θερματοφύλακας στη Ρεάλ. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2000 βρέθηκε ένα πληρωματικό της εθνικής ομάδας. Παγκόσμιος πρωταθλητής νέων στην Ιαπωνία με την Ισπανία πριν από 3 χρόνια. Γερεμή που κάνει τη σέντρα, είναι μπροστά ο Μοργέντες, ο Σάβιο, πιο πίσω ο Μακμάναμαν, η μπάλα φεύγει μακριά. Θελάδες. Φλάβιο Κονσεϊσάο, περιμένει πιο δεξιά ο Μινιάμπρες, ο Γερεμή, τώρα. Περνάει ο Καμερουνέζος, μπροστά του τον Φίσα με το σώμα. Τρέχει ο Λιμπερόπουλος, δυνατά, πιέζει, τον Γαλέτο που βγάζει αριστερά, τον Καραγκούνι. Ωραία προσπάθεια, με ταχύτητα όπως πάντα, κόβεται. Μινιάμπρες. Μακμάναμαν. Σάβιο πίσω στον Ραούλ Μπράβο. Γέννη, κατάλαβε ο Βλάοβιτς, αλλά... Μακμάναμαν τώρα. Σάβιο. Στην καλή του πλευρά, την αριστερή. Μπροστά τον Μικάλσεν, έρχεται και ο Γκαλέτο να βοηθήσει. Μοργέντες πίσω στον Μακμάναμαν και φεύγει αυτός μπροστά. Θελάδες. Αλλάζει το χώρο που παίζεται το παιχνίδι. Γκέρεμι. Φλάβιο Κονσεϊσάο. Ζητάει ο Μακμάναμαν αριστερά, αλλά δεξιά στον Γκέρεμι. Ο Καραγκούνι πλάγια μπάλα για τη Ρεάλ. Τώρα ο Καμερουνέζος στο Μακμάναμαν. Παναθηναϊκός πίσω.
περιμένει την ευκαιρία για να κλέψει αυτός. Το ίδιο σκηνικό θα λέγει κανείς Χρήστο από την άλλη πλευρά τώρα μεταφέρεται για κάποια λεπτά η μπάλα παίζεται στη μία πλευρά της του γηπέδου, από την αριστερή τώρα. Ραούλ, μπράβο. Εκεί που ήθελε να βρει τον Μακμάναμαν ήταν ο Μικάελσεν, δεν ήταν εύκολο αυτό. Δεν είναι και σκέτος Ραούλ, είναι μπράβο μαζί, οπότε έχει μια διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά. Παλιά για τον Βλάουβιτς δεν περνάει από τον Ρούμπεν. Μακμάναμαν. Φλάβιο Κονσέισαο. Γέρεμι με τον Καραγκούνι μπροστά. Νιάμπρες, Θελάδες. Μπροστά τον Λιμπερόπουλο εκεί. Παναθηναϊκός περιμένει ψυχραιμία, με σοβαρότητα. Θα κερδίσει αυτό που θέλει. Δεν το κερδίζει. Δίπλα στον 31χρονο πια Λεωνίδα Βόκολο ζεσταίνονται δυο παιδάκια. Μην με ρωτήσετε τα ονόματά τους, δεν τα ξέρω. Συγχωρέστε με. Φαντάζομαι ότι δεν τα ξέρουν πολλοί άλλοι. Πάντως, επαναλαμβάνω, σας είπα και νωρίτερα ότι παίκτες όπως ο Μπόρια, ο Βάλντο, ο Σόουζα, ο Πορτίγιο και ο Νάβας με μηδέν συμμετοχές, όλα μηδενικά στα στατιστικά του στοιχεία δίπλα, με μηδέν συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελα, περιμένουν από τον Ντελμπόσκι να πάρουν μια ευκαιρία ευρωπαϊκού αρώματος. Και αυτό είναι που από μία άποψη μπορεί να κάνει πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού όταν παίζουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όχι βεβαίως ότι αυτή είναι η σάξη ενός Ζιντάν και ενός Φίγκο. Αλλά είναι σίγουρα πιο ενθουσιώδη σε μια τέτοια χρονική στιγμή του Champions League. Ψεϊταρίδης στο πλάγιο. Γκαλέτο. Ψεϊταρίδης και πάλι. Κοντά ο Μακμάναμαν κλείνει προς τα αριστερά με το σώμα για να ξεφύγει. Δεν έχει τι άλλο να κάνει. Πίσω λοιπόν. Φίσας. Το 55 είμαστε και στο 1-1 πάντοτε. Το σκηνικό τώρα μεταφέρεται Χρήστο πάλι από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ζυγαριά που θα είναι αποκατεμένη. Πολλές προσεκτικές κινήσεις από εδώ και πέρα το παιχνίδι. Πολύ προσεκτικές κινήσεις. Αμφιβάλλω αν στο δεύτερο μέρος έχουμε δει μία αντεπίθεση. Ακριβώς. Πολύ οργανωμένες οι άμυνες, δεν ευνηδιάζονται όπως έγινε συχνά πυκνά και από τις δύο πλευρές του πρώτου μέρους. Σε Τερέντης προσπάθησε, με τη δεύτερη προσπάθεια κατάφερε, ο Κάμπο με το κεφάλι, ο Βλάβης είναι στη φάση, αλλά πρώτος στην μπάλα θα πάει ο Κασίγιας. Σε αυτά τα τρία χρόνια υπάρχει δεύτερος γύρος ομίλων στο Champions League. Μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαμε ομάδα η οποία μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια να είχε έναν βαθμό και να προκρίθηκε. Χθες το κατάφερε η Λίβερπουλ, που είχε μόνο ένα βαθμό μετά τα δύο πρώτα μάτς με την Μπαρτσελόνα και την Ρώμα, και μπορεί σε περίπου μισή ώρα από τώρα το έχει καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, που ξεκίνησε με μια ισοπαλία στο Πόρτο και μια ήττα στη Μαδρίτη, και να είναι και αυτός στην οκτάδα. Γενικώς τα ρεκόρ είναι για να σπάνε έτσι. Ακριβώς. Ραούλ, μπράβο που κόπηκε. Είχαμε πει τότε, Χρήστο, βέβαια, ότι τα κλειδιά ήταν τα δύο μάτς με την Σπάρτα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έκανε το απόλυτο εκεί. Απόλυτο. Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε με μόνο μαζεύοντας ίδιους βαθμούς, αλλά εξουδετερώνοντας και την απειλή που λεγόταν Σπάρτα από τη νίκη που είχε κάνει μέσα στο Δασάντας. Έτσι, είχε κερδίσει η Σπάρτα την Πόρτο. Ένα πιέση τον Κασίγιας εκεί ο Κωνσταντίνου και καλά κάνει. Το βλέπει κανείς από το πρώτο λεπτό πάντοτε αυτό με τον Κωνσταντίνου. Πόσο πιέζει τον αντίπαλο στην άμυνα. Κάμπο για τον Θελάδες, αυτός πιο πίσω στον Φλάβιο Κονσέισαο, αριστερά στον Ραούλ Μπράβο. Μακμάναμαν. Θελάδες. Απ' την άλλη πλευρά τώρα το παιχνίδι, περιμένει ο Παναθηναϊκός. Εδώ ο Λισαντέμπε. Ο Λισαντέμπε είναι αυτός που χειροκροτείται, η Ρεάλ είναι μπροστά όμως. Σουτ στην κίνηση του Μοριέντες απευθείας. Χωρίς καμία ανησυχία για τον Παναθηναϊκό τελικά. Ο Λισαντέμπε που έδειξε Χρήστο και στην Πορτογαλία αυτό που έχει δείξει από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό, πόσο γρήγορος είναι στην κόντρα.
είχε πει τότε, Αντώνης, θα θυμάσαι, ο ναι. Σέρτζε Μαρκαριάνο, ότι αυτόν τον Λουζαντέμπε θέλουμε, ναι. αυτόν τον παίχτη θέλουμε. Ο Λουζαντέμπε που άλλωστε μην ξεχνάμε πως τα δικά του γκολ ήταν αυτά που έστειλαν την Πολωνία σε μια μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 1986. Να τον δούμε το καλοκαίρι. Και μακριά πλέον, πόσες μήναν, 80 μέρες μήναν για το Μουντιάλ. Ελλάδες, Ραούλ, μπράβο τώρα. Παναθηναϊκός πίσω. Φλάβιο Κονσεϊσάο, Μακμάναμαν. Ο Χένριξεν έχει αφήσει το κέντρο της άμυνας, ανέβηκε για λίγο προς τη μεσαία γραμμή, επιστρέφει. Ο Γκέρεμι που άφησε δεξιά στον Μινιάμπρες. Ποιος θέλει να φύγει, ο Βλάουβιτς γυρίζει και παίρνει και το φάουλ κιόλας. Έβαλε ωραία το σωμακί, πήγε να κλέψει και έκλεψε τον Μινιάμπρες, ο οποίος δεν είχε άλλο τρόπο να το σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Δείτε ξανά πώς. Και αν εξαιρέσουμε κάποιες φάσεις σαν και αυτές, Αντώνη, με τα φάουλ, γενικά πρέπει να είναι το πιο ήρεμο παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ. Ποιος θα περίμενε, Μένιο, ένα παιχνίδι με τη Real Madrid για το Champions League, δεν είναι τόσο ήρεμο. Ετοιμάζεται ο Javier García Portillo, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Ο μικρός Ραούλ. Τον βλέπουμε, ο μικρός Ραούλ. Ο μικρός Ραούλ, λοιπόν, ρεκόρ 388 γκολ ή κάτι τέτοιο. Και λογικά περνώντας αυτός μέσα θα φύγει ο Μοριέντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη λογική. Ναι, να λογικά. Να φύγει άλλος παίκτης στην κλασική θέση, σεντερφόρ σε σεντερφόρ. Αλλά θα δούμε, έχουμε την ευκαιρία να δούμε έναν παίκτη στην πρώτη του μεγάλη εμφάνιση και μετά από μερικά χρόνια, όταν θα έχει μπει και αυτό στο πάνθεο της ιστορίας, να έχουμε να λέμε ότι τον είδαμε στην πρώτη του συμμετοχή. Παναθηναϊκός στο φάουλ. Είναι η ώρα της αλλαγής, νομίζω. Θα γίνει αλλαγή, ναι. Θα μπει ο Πορτίγιο, λοιπόν. Μοριέντες φεύγει και στην πρώτη του συμμετοχή, Χρήστο, με τη φανέλα της Real Madrid στην ανδρική ομάδα. Όχι απλώς. Γενικώς, όχι μόνο στην πρώτη. Γενικώς, όχι στο Champions League. Γενικώς. Γιατί ο Μοριέντες. Την ομάδα ΘΕ, την ομάδα 3 της Real. Εκεί, επαναλαμβάνουμε, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ που είχε ο Ραούλ. Μια ανακάλυψη. Ο Ραούλ πέρασε στον Σάβιο. Μια ανακάλυψη για την οποία ο Βισέντε Ντελ Μπόσκε δικαίως είναι περήφανος. Την είχε δει στους μικρούς. Σε ηλικία 12 ετών πήγε στη Ρεάλ ο Πορτίγιο. Τότε ήταν διευθυντής Ακαδημίας στον Ντελ Μπόσκε. Και σε όσες ομάδες έπαιξε, πραγματικά ήταν μεγάλο σκόρερ των μικρών της ομάδας και της Γάμα και της Β' κατηγορίας μετά. Νάτος λοιπόν για πρώτη φορά φοράει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στον άνδρο. Κόρνερ. Ας μην δείξει σήμερα, Χρήστο Πορτίγιο, ναι, την ικανότητα. Απλώς σήμερα κάνει την εμφάνιση. Από το επόμενο. Κόρνε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που μετά από 61 λεπτά στη λεωφόρο είναι στο 1-1 με την Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης, και θέλει αυτόν τον βαθμό. Ο Πορτίγιο, μια και λέγατε για αυτόν, σε 10 μέρες κλείνει τα 20 χρόνια του. Έχει πολύ ψωμί βεβαίως μπροστά του. Αν υπολογίσουμε ότι ο Ραούλ πρωτόπαιξε κάπου στα 16 στη Ρεάλ, είναι λίγο μεγάλος ο Πορτίγιο. Καραγκούνι στο κόρνερ. Προσπαθεί ο Κωνσταντίνου για την κεφαλιά, ο Ρουμπέν μακριά. Και λένε μάλιστα και αριστεροπόδαρος για τον Πορτίγιο, λένε. Να τον δούμε. Εδώ ο Ρουμπέρ που έδιωξε πλάγια. Υπάρχει βιασύνη και γιατί να υπάρχει άλλωστε. Είπαμε ότι από την αρχή ο Παναθηναϊκός με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία αντιμετωπίζει την λευκή βασίλισσα της Ευρώπης. Χένριξεν με το κεφάλι. Ο Μικάλισεν πιο πίσω. Ο Σεϊταρίδης πιεζόμενος από τον Πορτίγιο που βεβαίως τρέχει και γιατί να μην έχει το πάθος και το κέφι για να το κάνει αυτό. Απόψε υπάρχει το φινάλε και στον άλλο όμιλο και εκεί παίζουν Juventus με την Arsenal, Juventus έχει ήδη αποκλειστεί και η Deportivo La Coruña με την Leverkusen στο Ριαθόρ. Αν η Leverkusen κερδίσει την Coruña στο Ριαθόρ, τότε ανατρέπει όλο το σκηνικό, περνώντας αυτή πρώτη με την Coruña δεύτερη και αφήνει την Arsenal. Ακόμα και αν κερδίσει η Arsenal στο Τωρίνο, στην τριπλή ισοβαθμία η Arsenal μένει τρίτη και αποκλείεται. Και αλλάζει και τα δεδομένα του ποιος θα είναι πρώτος και δεύτερος στον όμιλο, έτσι ακριβώς. Δεν θα είναι πλέον η Κορούνια που μπορεί να πέσει πάνω στη Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα και να έχουμε ισπανικό εμφύλιο. Να θυμίσουμε ότι όπως υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και αγγλικό εμφύλιο της Manchester United με τη Liverpool. Ως πρώτη η μία, με δεύτερη την άλλη. Στην κλήρωση θα γίνεται Παρασκευή το μεσημέρι στην Ελβετία. Οι ομάδες πέφτουν πλέον. Όλες πλην αυτών που παίξαν τώρα μαζί, δηλαδή αν περάσει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ ξαναπαίζει. Όλα τα ζευγάρια θα είναι πρώτος, δεύτερος. Άρα κάθε ομάδα έχει τρεις υποψήφιους αντιπάλους. Άρα και ο Παναθηναϊκός αν βρεθεί στους 8 θα έχει τρεις υποψήφιους αντιπάλους. Τους πρώτους δηλαδή, του πρώτου, του δεύτερου και του τέταρτου ομίλου.
πρώτη και τη δεύτερη του Σερμίδη. Το χέρι του Μπράβο το είδαμε στην επανάληψη από την παλιά του Βλάωβιτς. Το γήπεδο ζεστάθηκε, Χρήστο, ε. Στοπά! Θα δούμε σε λίγο. Βλάωβιτς το φάουλ. Τρεις παίχτες της Ρεάλ στο τείχος. Ο Κροάτης καλός της απευθείας εκτελέσεις, τώρα με σέντρα θα το εκτελέσει. Καλό και αυτό, γκολ στα δίχτυα. Γούμας. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 2-1 με τον Γιάννη Γούμα, τον κεντρικό αμυντικό του, ο οποίος στέκεται προσοχή στο σημαίακι του κόρνερ και περιμένει τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Γιάννης Γούμας λοιπόν στο 64 κάνει το 2-1 και ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το χρονικό σημείο προηγείται ξανά στο παιχνίδι και μπορεί να πει κανείς ότι βλέπει από τώρα την είσοδό του κλήρωση στους 8. Παρασκευής. Την κλήρωση της Παρασκευής. Σηκώθηκε ο Γκούμας καταπληκτικά, βρήκε την μπάλα στην κίνηση, είχε αρχίσει την κούρσα του πολύ καλά. Κοιτάξτε, την ώρα που ο Βλάωβιτς φτάνει στην μπάλα, έχει αρχίσει την κούρσα ο Γκούμας και βρίσκει την μπάλα ακριβώς στην κίνηση μπροστά από τον κάμπο που σηκώθηκε εντελώς λαθασμένα. Εξαιρετική συνεργασία και του Βλάωβιτς με τον Κουμαίδη και ο Βλάωβιτς που θα τη στείλει ακριβώς. Οπότε από εκεί πέρα ο Κασίγιας δεν μπορούσε να κάνει. Παρότι είναι στημένο, δεν είναι από τα τυχερά, είναι μια άψογη συνεργασία. Ξανά λοιπόν εδώ. Έπεσε ο Κασίγιας που δεν μπορούσε και εδώ να κάνει τίποτα, όπως και στο πρώτο γκολ που είχε δεχθεί από τον Λιβερόπουλο. 2-1 Παναθηναϊκός τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παναθηναϊκός που με τον Βλάωβιτς είναι πάλι μπροστά και κάνει κάθε την παλιά χαμηλά για τον Κωνσταντίνου. Μακριά για να σουτάρει, προσπαθεί να μπει λοιπόν και καλά κάνει. Προλαβαίνει, γυρίζει για τον Βλάωβιτς, πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία εδώ για κάτι καλύτερο. Κέρεμι που διώχνει όπως όπως. Και ο Χένριξεν με το κεφάλι. Παναθηναϊκός Χρήστο που όπως και να το κάνουμε, όποια και αν είναι η Ρεάλ που αντιμετωπίζει σήμερα, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Αναφέραμε και νωρίτερα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Ο Κασίγιας, ο Μακμάναμαν, ο Μοριέντες, ο Σάβιο ήταν στην 11η της Ρεάλ που αναδείχθηκε πραγματικά Ευρώπη στο κάμπο. Στο κάμπο. Ήταν οι 5 στους 11 που ξεκίνησαν στο τελικό με την Βαλένθια. Βέβαια. Από εκεί και πέρα παίχτες όπως ο Φλάβιο Κοσεϊσάου ή ο Γκέρεμι δεν νομίζω ότι μπορούν να μετρήσουν για άσχημοι παίχτες. Μπορεί να μην είναι βασικοί τώρα στη Ρεάλ. Ο Μακμάναμαν και ο Κάμπο να μην είναι τώρα βασικοί στη Ρεάλ. Δεν πρέπει να είναι παίχτες όμως σημαντικοί. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ο Παναθηναϊκός σε 12 προσπάθειες σήμερα έβγαλε 2 γκολ. Δηλαδή, ανά 6 προσπάθειες θεωρητικά, ένα τέρμα. Συνολικά στη φετινή πορεία στην Ευρώπη, στις 5 με 6 προσπάθειες, καταφέρνει και παραβιάζει maximum την εστία των αντιπάλων. Στο μοναδικό παιχνίδι που έκανε 14 τελικές προσπάθειες χωρίς κανένα γκολ ήταν με την πόρτα στο 0-0 φιλοφόρο. Για να δει κανείς ότι μερικές φορές πόσο οι αριθμοί μπορούν να ξεγελάσουν σε μια τελική εικόνα. Ενώ ας πούμε με την Σάλκε. Με 4 τελικές προσπάθειες στη Γερμανία και έρθει 2-0. Είναι αυτό που λες, οι αριθμοί ξεγελάνε καμιά φορά και δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Αλλά ο Παναθηναϊκός που έχει δείξει αυτή την σταθερότητα φέτος. Άλλωστε σε ένα παιχνίδι της Champions League δεν μπορείς να κάνεις και 20 ευκαιρίες και 15 για να βάλεις ένα κόλ. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πρέπει να το βάλεις τις 5-6 ευκαιρίες που θα έχεις. Ο κόσμος σε μεγάλα κέφια βέβαια στη λεωφόρο. Είχε γίνει και πολλή συζήτηση Χρήστο στην αρχή της χρονιάς για το αν ο Παναθηναϊκός θα αποδώσει καλά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Champions League φεύγοντας από το Ολυμπιακό στάδιο. Το έκανε πολύ καλό. Μικάλησεν με το στήθος ωραία στο Λιμπερόπουλο. Αλλιώς πατούν στα πόδια τους τώρα υπέχοντας του Παναθηναϊκού μετά και το δεύτερο γκολ. Πιο σίγουρα πάει να βγει ο Βλάωβιτς για λίγο. Δεν έφυγε. Το 67 είμαστε, 2-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Από εκείνη την κεφαλιά του Γκούμα από το πολύ καλό φάουλ του Γκόραν Βλάωβιτς. Φλάβιο Κονσεϊσάου αριστερά στον Θελάδες. Μην περάσει εκεί όμως, καλό είναι. Πάει κοντά ο Μικάλησεν για αυτό το λόγο. Η μπάλα φτάνει μακριά στον Σάβιο. Κόβεται καθαρά χωρίς φάουλ, λέει ο Μεσίνα και η μπάλα φτάνει τώρα απέναντι. Βλάωβιτς. Πάει να βγει φάουλ. Μαρκάρισμα, όχι. Όχι, λέει ο Μεσίνα. Έχω την εντύπωση ότι το προηγούμενο Αντώνη ήταν λίγο φάουλ για τη Ρεάλ. Εδώ άφησε το φάουλ ο Μεσίνα. Αν τα λάθη του Μεσίνα τώρα είναι τα 2,5 αυτά φάουλ, γιατί αυτά έχει κάνει σε όλο τον αγώνα, νομίζω ότι η διαιτησία του είναι άψογη. Ναι, είναι μια χαρά η διαιτησία του. Κάπο. Απλώς μια και τώρα η πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι όλο και πιο κοντά, να πούμε να θυμίσουμε μάλλον την απουσία του Καραγκούνη για μια ακόμη φορά από την κάρτα που έχει δεχτεί στο πρώτο μάτς. Από το πρώτο μάτς. Στο πρώτο μέρος, στο πρώτο μάτς της επόμενης φάσης. Μικάλησε με το κεφάλι, βοήθησε εδώ. Ανέβηκε ο Ραούλ Μπράβο. Βοηθάει ο Φλάβιο Κονσεϊσάου, πάει ο Βλάωβιτς και κόβει.
άπαντες όπου μπορούν βοηθούν. Και ανέβει ο Μικάλησεν δεύτερο ημίχρονο πολύ. Πάρα πολύ. Ο Μικάλησεν για τον Κωνσταντίνο είναι φάουλ. Κατάλαβε ο Κωνσταντίνο, θα βγει κάρτα. Είναι κάρτα στον κάμπο. Και αν βγει η κάρτα και δεν έχει σκοπό να την καλομεσίνα, είναι θα κόκκινη. Δεν θα τη βγάλει. Δεν τη βγάζει μενιό. Να σας πω ένα περιστατικό που επειδή είναι μπροστά στα μάτια μου τώρα. Ο Κάμπος μόλις κάνει το φάουλ αυτό του Κωνσταντίνου που σαφώς είναι κάρτα. Κάνει μια βουτιά, κάνει μια τούπα και κάνει το ψόφιο κορχιό. Πάντως έχει κάρτα το πρώτο μέρος ο κάμπο. Εδώ εφόσον σφυρίζεται αυτό το φάουλ. Είναι και κάρτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα που σημαίνει ότι η Real με 10. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πλέον στην εικόνα και, ωραία... και έτσι όπως πηγαίνει, ναι. Έβαλε ωραία το πόδι ο Κωνσταντίνου. Κατάλαβε ότι θα το κερδίσει το φάουλ γιατί έβλεπε ότι δεν μπορεί να περάσει ο κάμπο του. Είχε απλώς ήδη είχε αρχίσει να ξεκινάει να τον μαρκάρει. Πήρε το φάουλ, αλλά δεν πήρε την κάρτα που θα έπρεπε να πάρει. Και τώρα περιμένουμε τον κάμπο. Ο Κωνσταντίνου εδώ. Το 69. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 2-1. Θυμίζω τα γκολ του Λιμπερόπουλου στο 9, του Μοριέντε στο 11 και του Γκούμα στο 64 διαμορφώνουν το σκηνικό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Λισαντέμπε όρθιος, μαρκαριά του λέει πώς να σταθεί μες στο γήπεδο και τι να κάνει. Το χαστουκίζει κιόλας. Το χαστουκίζει κιόλας, τον όρι το ηθικό. Κόσμος που... τραγουδάει από την ώρα του δεύτερου γκολ συνέχεια και τι άλλο να κάνει. Λιμπερόπουλος, Βλάοβιτς που φεύγει. Λιμπερόπουλος κοντά στην μπάλα, Γκαλέ το περιμένει πιο αριστερά. Και σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή του Παναθηναϊκού. Κωνσταντίνου ίσως βγει έξω. Μικάλσεν, κόρνερ. Ήρθε η ώρα της αλλαγής ή όχι. Ναι. Τώρα φωνάζει. Ναι. Σηκωθεί και ο Τάξη Οικονομόπουλος. Θα βγάλει τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου λοιπόν. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Βγαίνει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Στο 70. Κωνσταντίνου βγαίνει καταχειροκροτούμενος με 5 γκολ στο Champions League φέτος. Αφήνει τη θέση του στον Εμμάνουελ Ολισαντέμπε. Ο κόσμος τον αποθεώνει. Ακούτε. Και μπαίνει με το νούμερο 29 ο Εμμανουέλ Ολισαντέμπε. Καραγκούνι στο κόρνερ. Πολύ κόρνερ μπροστά και Ολισαντέμπε που μόλις μπήκε με τις γροθιές ο Κασίγιας από πολύ μακριά. Ο Μικάλσεν, ο Κασίγιας λέει όχι. Πολύ μεγάλη απόκριση. Μικάλσεν εδώ γελάει, τι πολύ άλλο να κάνει. Μεγάλη απόκριση του Κασίγιας σε ένα εξαιρετικό σου του Μικάλσεν. Η μπάλα μετά την απόκριση του Κασίγιας στρώνεται στο Μικάλσεν. Ο Κασίγιας από εκεί και πέρα βλέπει την μπάλα όταν περνάει από τα σώματα και είναι τόσο καλό το σουτ και τόσο ευθύβολο που τα αντανακλαστικά του Ισπανού πορτιέρο σώζουν τη Ρεάλ από τον άτομο. Πολλά σουτ έξω την περιοχή Χρήστο σήμερα. Καλά όλα. Και ένα γκολ. Προσπάθησε ο Βλάβιτς, έχασε την κεφαλιά. Φάουλ τώρα για τη Ρεάλ. Και για να ηρεμήσει λίγο και ο ρυθμός. Πολλά σουτ. Προσπάθειες του Παναθηναϊκού είναι 6 εντός της εστίας και 7 εκτός. 13 συνολικά και αυτό βέβαια τελικά τον επιβραβεύει τον Παναθηναϊκό αυτά τα δύο του γκολ απόψε σε ένα μάτσο το οποίο περνάς και με την ισοπαλία είναι πολύ σημαντικό να κυνηγάς και να προσπαθείς την νίκη τελικά που χρειάζεται να βγάλεις τα δύο γκολ. Και εδώ που τα λέμε μετά από κάποια χρόνια όταν η ιστορία πια θα έχει περάσει και θα την ψάχνουμε προς τα πίσω, θα γράφει ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Ρεάλ με 2-1. Δεν θα γράφει ότι έπαιζε ο Πορτίγιο ή ο δεν ξέρω ποιος. Σωστό. Σωστά. Φλάβιο Κονσέσαο αλλάζει απέναντι στον Γκέρεμι. Ο Παναθηναϊκός με το 2-1 δεν έχει ανάγκη να έχει τεντωμένο το αυτή. Από τον Πάγκο και στην Πράγα, καμία τέτοια ανάγκη δεν έχει. Διότι κανονίζει μόνο στην τύχη του. Και την κρατάει στα χέρια του. Φλάβιο Κονσέσαο από μακριά το σουτ, πέρασε η μπαλά τον Σάβιο. Προλαβαίνει ο Νικοπολίδης για το κόρνερ, τα καταφέρνει. Πλάγια μπαλά. Εδώ ο Αντώνης Νικοπολίδης που δεν έχει χάσει παιχνίδι φέτος. Στο Champions League. Θελάδες. Δίπλα δεξιά. Ο Φλάβιο Κονσέσαο είναι.
Κάπο. Παναθηναϊκός είναι αντεπίδεση με τον Ολισαντέπε που εδώ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί απέναντι στον Ρουμπέν την ταχύτητά του. Στην περιοχή κερδίζει την πρώτη κόντρα. Στέκεται όρθιος, περιμένει και τους υπόλοιπους. Δίπλα ο Βλάουβιτς. Λιμπερόπουλος, κανείς. Η Ρεάλ που θα κάνει και άλλη αλλαγή, ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο. Ο Βάλτο. Δεν έχει ξαναπαίξει ο Βάλτο. Ναι, ναι. Και θα βγει μάλλον ο Σάβιο. Φελάδες. Λόπες, Ρότσα, Βαλμύρο, Βάλτο. Νομίζω ο Βάλτο μένει είναι το παρατσούκλι του. Σε εισαγωγικά το γράφουν. Ναι, άντε τώρα να λες Λόπες, όλα Ρότσα, αυτά, Βαλμύρο και ούτω καθεξής. Στο 74 είμαστε στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός. Ενώ εσείς βλέπετε τον Σεϊταρίδη είναι μπροστά στο σκορ. Τώρα η αλλαγή. Θα βγει ο Βάλτο, θα πει ο Βάλτο, συγγνώμη, θα βγει ο Σάβιο. Δεν έχει φαίνεται γούρι σήμερα το περιβραχιόνι, όπως αφοράει βγαίνει. Ποιο θα πάει τώρα, μόνο ο Κασίγιας μπορεί να το πάρει. Δεν το παίρνει κανένας τώρα. Το πάρει ο Μακμάναμαν. Μακμάναμαν. Όχι, μπορεί να το πάρει, το δώσει κανένα άλλο. Α, το πάει αλλού, Χρήστο. Στο κάμπο για να είναι η επόμενη αλλαγή ο κάμπο, κατάλαβε. Μαρκαριάν μιλάει στον Βόκολο που ετοιμάζεται κι αυτός. Εδώ. Η κουβέντα. Απόλυτος λογικά και θα φορακίσει τα μετόπιστε. Και σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει συμμετοχή ο Χριστόφ Βαζέχα. Είναι πολύ λογικό, έτσι δεν είναι. Να φτάσει τις 59 γιατί λογικά δεν θα ξανά έχει ευκαιρία. Το βλέπουμε να ζεσταίνεται τώρα, παιδιού. Από την ώρα που περνάει ο Βόκολος μέσα, οι λογικές για το Παναθηναϊκό είναι μετρημένες. Δηλαδή η μία είναι ο Λιμπερόπουλος. Και η άλλη είναι ο Μικάελσεν. Άμα φύγει κάποιος από τους δύο, θα πάει ο Γκούμας λογικά ίσως λίγο πιο μπροστά και θα γίνει κεντρικός ο Βόκολος με τον Χέντριξεν, με τον Γκούμα σε αυτό το ρόλο που ξαναπαίξει το αμυντικού χαφ. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει ξαναβγεί ο Βλάοβιτς, και αυτή είναι μια λύση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να θωρακιστεί μια και ο Λιμπερόπουλος μπορεί να περάσει παλιές. Αλλά μία εκ των δύο αυτών λύσεων, του Λιμπερόπουλου, του Βλάοβιτς λογικά θα είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, φαντάζει πρωτάκουστο, αλλά είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Ο Μαρκαριάν αρχίζει και σχέζεται πια τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Να παίζεις με τη Ρεάλ και να σκέφτεις τον Ολυμπιακό και να κάνεις και τις αλλαγές με αυτό το σκεπτικό, όντως μοιάζει με παραμύθι. Και όμως ναι, Μένιο, Ναι. Ο Λεξαντέπε που πιέζει τον Καμπό, αλλά φτάνει στον Θελάδες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 μετά από 76 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Μπινιάμπρες που συνεργάζεται εκεί. Τον Θελάδες κάνει τη σέντρα, κόρνερ για τη Ρεάλ. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι μετά από 76 λεπτά. Και η ώρα του Λεωνίδα Βόκολου. Μάλιστα. Ωραία. Θα αποχωρήσει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ο Λιμπερόπουλος, μάλιστα. Πολύτως. Φυσιολογική εξέλιξη. Άρα θα γίνει χρήση αυτό που έλεγε. Λογικά δηλαδή. Άρα λογικά παίρνοντας μέσα τώρα ο Βόκος θα δούμε αν ο Κούμας θα πάει λίγο πιο μπροστά. Να δείτε στο καλέτο. Βέβαια. Λιμπερόπουλος που αποθεώνεται. Σε μια γεμάτη φυσικά λεωφόρο σε όλα τα παιχνίδια. Μένει νομίζω ο καλύτερος Παναθηναϊκό απόψε, έτσι. Ναι, βέβαια. Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις, σε αντεπιθέσεις, σε επιθέσεις. Ένα όριμο παιχνίδι. Ήταν παντού στη Λοβάτηση. Προσοχή εδώ, ο Ρουμπέν πάει να κάνει το σούτο αμυντικός, το έχει περάσει μπροστά όπως όλοι άλλωστε. Η μπάλα θα βγει και είναι κόρνερ. Το τρίτο κόρνερ της Ρεάλ. Άφησε ο Πορτίγιο την μπάλα. Ο Βόκολος που φωνάζει στους υπόλοιπους. Μεταφέρει και τις εντολές του Μαρκαριά, τις πιο φρέσκες. Μόλις μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Πάει να βοηθήσει και ο Μακμάναμαν. Τελικά τον κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει ο Νικοπολίδης, δεν έχει πρόβλημα. Μια και οι κάμερες πιάσαν κοντινό πλάνο τον Νικοπολίδη, Αντώνη, να πούμε για όλη αυτή τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πολλές φορές στα φώτα τα παίρνουν οι επιθετικοί. Ακρογωνιαίος λίθος. Έτσι, σε παιχνίδια πολύ κρίσιμα. Θα θυμίσω ότι στο τέλος του αγώνα με την Πόρτο κράτησε το 0-0 εδώ στη Λεωφόρο με μια απόκρουση. Στο 0-0 με τη Σάλκη έκανε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις πριν ο Παναθηναϊκός πετύχει το πρώτο γκολ με τον Ολισαντέπε. Στο παιχνίδι με την Arsenal έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τζέφρις στο τέλος του παιχνιδιού, ενώ το σκορ ήταν 1-0. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία κρατάνε μια ομάδα ζωντανή μέχρι να βρει τη λύση την επιθετική της, στην επιθετική της προσπάθεια. Ο σκόρερ Χρήστο του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού, Γιάννης Γκούμας, όπως έλεγες, ήδη έφυγε από το κέντρο της άμυνας, αφού εκεί είναι ο Βόκολος που τον χένεριξε, είναι πιο μπροστά. Κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές, βέβαια, να συμβαίνει. Και για να ολοκληρώσουμε με τον Νικοπολίδη,
Ας μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε για 10 χρόνια στη σκιά του αποψινού καλεσμένου της Σούπερ Μπάλας, του Γιώζεφ Βάντσικ. Και όσοι μπορούν να καταλάβουν λίγο από ποδόσφαιρο, ξέρετε τι σημαίνει να είσαι 10 χρόνια στο πάγκο και να περιμένεις καρτερικά. Μα έμοιαζε να είναι καταραμένη αυτή η θέση, διότι ένα παιχνίδι είχε παίξει εκείνο με την Δυναμό Κιέβου και μετά δεν μέτρησε ούτε καν η συμμετοχή του. Και το μάτσε αφού δεν μέτρησε στα χαρτιά επίσημα. Και όπως κάποτε νομίζω περίμενε Χρήστο Κωνσταντίνου και Μενιό. Βασίλη Κωνσταντίνου, αλλά τον Κάτζη Οικονομόπουλο. Τον Κάτζη Οικονομόπουλο. Πολύ πάντως, υπομονή. Για την Σούπερ Μπάλα που είπε και ο Μένιος νωρίτερα, μια και το πράγμα του Παναθηναϊκού δείχνει να ξεκαθαρίζει. Καλό είναι να κάτσετε να δείτε, διότι μπορεί το Σπάρτα Πόρτο πλέον να μην έχει καμία σημασία, αλλά στον άλλο όμιλο γίνεται βραδιά θρίλερ μεταξύ Deportivo και Leverkusen και Juventus Arsenal. Έρχονται τα πάνω κάτω και ανά πάση στιγμή μπορούν να αλλάξουν, συνεπώς πραγματικά αξίζει το κόπο. Παναθηναϊκός που προσπαθεί και με τον Γκούμα που έχει περάσει πιο μπροστά εκεί, με τον Φίσα, το φάουλ για τη Ρεάλ όμως. Είμαστε κυρίες και κύριοι στο 79 από πολύ μακριά, τόσο πέφτει ο Νικοπολίδης στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ, ο Πορτίγιο. Είναι το 2-2. Σοφαρίζει η Ρεάλ το 79. Ένα εκπληκτικό σούτ από τον μικρό. Τόσα είπαμε, Χρήστο, πριν. Αλλά είπαμε να μην μας δικαιώσει. Να μην μας δικαιώσει απόψε, αλλά βέβαια όταν έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί τόσα. Δεν είναι τυχαίο. Για έναν παίκτη που είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, και στο ισπανικό γενικά κύκλωμα, δεν μπορεί να ήταν υπερβολικά. Εκπληκτικό γκολ. Ο Σολάρι, έτσι. Ο Σολάρι λοιπόν που έχει παίξει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια τελευταία. Τον άφησε στον πάγκο σήμερα ο Τελμπός και τον βάζει τώρα στο τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν να μην το πιάσει το περιγραφείο στα χέρια του όμως, είδες. Να πούμε πάντως λοιπόν για την Ρεάλ ότι μπορεί, αν τελικά το πάντς μείνει έτσι, να μην κάνει τις 6 νίκες στα 6 που ήθελε από το δεύτερο γύρο ομίλων, αλλά βγαίνει πρώτη για 6η φορά στη διαδικασία των ομίλων στο Champions League, σοφαρίζει την Bayern και, και αυτό ένα μικρό ακόμα δείγμα τι σημαίνει να είσαι Real Madrid's. Γενικώς η Real Madrid's δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει με ας πούμε δεύτερη ομάδα σε κάποια παιχνίδια και παρόλα αυτά καταφέρνει πάντα και καταφέρνει πάντα να βγάζει εις πέρα τις υποχρεώσεις της δείγμα. Και στην πρώτη φάση των ομίλων, Χρήστο, με την Ρώμα στο τελευταίο παιχνίδι, βέβαια. Με τη Ρώμα στον όμιλο ήταν πρώτη, εδώ ήταν πρώτη. Σέντρα, ο Χένριξ προλαβαίνει. Μπάλα είναι out. Εδώ ο Δανός που πρόλαβε τελευταία στιγμή. Γίνουν τα χειρότερα. Είμαστε στο 81. 2-2 το παιχνίδι. 4 γκολ έχουμε δει απόψε. Παναθηναϊκός θυμίζω ότι από την αρχή του ήθελε ένα βαθμό για να είναι στους 8 και να διαφορεί για το τι συμβαίνει στην Πράγα. Το φάουλ που κερδίζουν οι πράσινοι εδώ, κάπου που φοράει το περιβραχιόνιο, συζητάει εκεί με τον Βλάουβιτς που νομίζω ότι θα σηκωθεί από ό,τι φαίνεται. Η Ρεάλ που συμπλήρωσε τα 100 της χρόνια στις 6 Μαρτίου. Στις 6 Μαρτίου με εκείνη την κηδεία, επιτρέψτε μου την έκφραση, από την Λακορούνια στο τελικό του κυπέλου. Το γκολ και πάλι του Πορτίγιο, Χρήστο. Πολύ ωραίο σουτ. Και δοκάρι μπαλά. Και αποφάσισε όλη τη φετινή χρονιά, μέσα στο πλαίσιο των γενικών εορτασμών, να φορέσει αυτή την κάτασπρη φανέλα, η οποία δεν έχει κανένα πλην του σήματος Real σπόνσορα. Όπως ήταν η παλιά. Όπως ήταν η παλιά. Και είναι φοβερή και τρομερή Real. Κάποτε είχε βέβαια Πούσκας και τη Στέφανο, τώρα έχει Ζιντάν και Φίγκο από την άποψη της βαρύτητας των ονομάτων. Και αυτός ο κύριος που δεν είδαμε λίγο πάλι από κοντινό πλάνο, Πορτίγιο, θα γράψει και αυτός. Όλα έχουν συντελέσει στο να μοιάζει έτσι το άστρο του και αυτός τη δικιά του ιστορία με την ομάδα με τις άσπρες φανέλες. Αδελένη που θα έλεγε κανείς, Χρήστο, ότι πάντοτε βασίζονται ή αγοράζουν μεγάλους παίκτες επιθετικογενείς και όχι στόπερ ή δεν ξέρω τι άλλο ή αμυντικούς μέσα. Βέβαια ένας από αυτούς που συζητιέται να αγοράσουν τώρα είναι ο Βιεϊρά. Ναι. Κεφαλιά πάνω από τα δοκαρία του Νικοπολίδη. Out από τον Βάλτο στο 83. Είμαστε και πάντοτε στο 2-2. Ένα πλούσιο βράδυ. Δεν χρειάζεται να γίνει πιο πλούσιο τουλάχιστον από την πλευρά της Ρεάλ.
2-2 λοιπόν στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελευταίο αγώνα της δεύτερης φάσης των ομίλων του Champions League για φέτος. Μικάλσεν θέλει να βρει τον Ολισαντέμπε. Ραούλ Μπράβο αφήνει για τον Σολάρι. Ο Αργεντίνος από την μία ομάδα της Μαδρίτης, την Ατλέτικο, πήγε στην Ρεάλ. Κοπολίδης που κρατάει εκεί στα όρια της περιοχής την μπάλα και δεν βιάζεται καθόλου και πολύ καλά κάνει. Και μια που είπες για Ατλέτικο, Αντώνη, αυτό είναι το μεγάλο ρεκόρ του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, του σταδίου. 104.000 ψυχές πλήρωσαν εισιτήριο για να δουν το παιχνίδι με τη Ρεάλ το 97. Καλοκαίρι 97. Τελευταίο παιχνίδι της σεζόν που είχε πάρει Ρεάλ το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα όμως έγινε το γήπεδο 75. Καθισμένων και από εκεί πέρα τα ρεκόρ αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ο Σιταρίδης προσπαθεί να κόψει εκεί τον πιο ξεκούραστο Σολάρι. Πάει και ο Μικάλσεν. Γυρίζει χαμηλά στο γήπεδο. Χένεριξεν είναι εκεί. Και μια και λέγαμε για ακρογωνίους λίθους χρήστο, να θυμίσουμε ότι εκτός του Νικοπολίδη βέβαια και άλλοι. Ο Χένεριξεν πίσω, ο Κυριάκος με την εξαφανίση. Ο Γκούμας από το επιχείρηση, ο Βόκολος. Έχει βοηθήσει πολύ όλη η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Και μια και γενικότερα αναφέραμε τώρα ονόματα. Καλό είναι να αναφέρουμε και δεν ξέρω να συμφωνήσει μαζί μας ο Μένιος. Παρακολουθεί το Παναθηναϊκό άλλωστε πολύ πιο στενά και σε καθημερινή βάση. Ότι όπως όλοι έχουν συμμετοχή στις αποτυχίες, πρέπει να πούμε ότι έχουν και στις επιτυχίες κάποιοι που μπορεί να μην βρίσκονται πλέον στο Παναθηναϊκό. Και αυτός είναι ο Γιάννης ο Κυράστας. Και ήθελα να πω, Χρήστο, ευτυχώς που με πρόλαβες. Μπορεί να έγιναν πολλά λάθη σε ελληνικό επίπεδο και ο Παναθηναϊκός θα βρέθηκε πίσω, αλλά η πορεία του με 4 νίκες στους ομίλους και 2 στα προκριματικά ήταν με την καθοδήγηση του Γιάννη του Κυράστα. Έτσι, Μένιο. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι είχε προφητεύσει κατά κάποιο τρόπο ο Κυράστας ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τα 2 μάτς με την Σπάρτα, τότε θα παίζει τελευταίο μάτς πρόκρισης με την Ρεάλ στην Αθήνα, που θα είναι αδιάφορη και θα έρθει έτσι με αναπληρωματικούς. Το είχε προβλέψει από την τότε. Μέρα της κλήρωσης που είχε κάνει. Ναι. Και εδώ νομίζω θα ετοιμαστεί Μένιο, εκεί που νομίζαμε το τελευταίο του ήταν στο Σολμό στη Μαγιόρκα. Ο Χριστόφ Βαζέχα. Στην 59η. 59 βεβαίως. Λάουβιτς έξω. Νομίζω ότι εδώ αρχίζει να ακούσουμε το χειροκρότημα του κόσμου. Μπαίνει στη θέση του, βλέπουμε εδώ. Τώρα θα ακούσει σιγά σιγά τον κόσμο. Νομίζω είναι το καλύτερο τέλος το βράδυ αυτό, Χρήστο. Και νομίζω ότι πολύ πιο ωραίο τέλος για την καρδιά του Βαζέχα αν δεν υπάρξει άλλο παιχνίδι. Βέβαια. Για ευρωπαϊκό μάτσο από ό,τι δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει. Και μπαίνει με το νούμερο 9 ο Χρήστος Βαζέχα. Όρθιος ο κόσμος, χειροκροτάει. Εδώ. 22 ευρωπαϊκά γκολ στην καριέρα του. Ένα και ένα, άμα κάτσει και το σκεφτεί κανείς. Τελευταίο από αυτά μένει νομίζω με τη Γιουβέντους. 8 Νοεμβρίου του 2000. Ο Φλάβιο Κονσέισαο που αλλάζει απέναντι. Στον Κέρεμι. Ο Κάμπο με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μεγάλη παλιά με στόχο αριστερά τον Σολάρι, είναι μόνοι τους εκεί ο Χένριξεν, ο Σιταρίδης και ο Νικοπολίδης. Μια και μιλάμε πάντως έτσι για στατιστικά διάφορα τελευταία λεπτά, Αντώνη. Ότι σαν σήμερα το 85 ο Παναθηναϊκός πέρασε στους 4 και κυπέλλου πρωταθλητριών τότε, Χρήστο. Με την Γκέτεμπορκ το 2-2. Με τον Σαραβάκου το 81 στο 82. Και τότε μετά αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ. Και το 96, την ίδια ημερομηνία πάλι 20 Μαρτίου, απέκλεισε τη Λέγκια στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 3-0. Είχε φέρει 0-0 στη Βαρσοβία και πέρασε στους 4 του Champions League και αντιμετώπισε εκεί τον Άγιαξ. Ήταν η μεγάλη βραδιά του Φαν Μπορέλη τότε. Βέβαια. Πληκτικό γκολ. Ένα φοβερό γκολ. Το χορευτικό και το τάγκο. Όλα αυτά λοιπόν και με το Γκέτεμπορκ το 85 και με, με την Λέγκια και το 96, 20 Μαρτίου. Για αυτούς που είναι λάτρεις των αριθμών και ίσως και προληπτικοί, να πούμε ότι 3 Απριλίου στην Ευρώπη Παναθηναϊκός έχει να παίξει από τη βραδιά του Άμστερνταμ του Άγιαξ. Του Βαζέχα απέναντι στον Άγιαξ 3 Απριλίου. Θα παίξει ή 4 αναλόγως που θα γίνει η κλήρωση την Παρασκευή το μεσημέρι. Μια και πλέον μείναν ελάχιστα λεπτά, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην επόμενη φάση. Είναι στο 8. Την κλήρωση το μεσημέρι της Παρασκευής θα την παρακολουθήσετε ζωντανά από το Μέγα. Η κλήρωση αρχίζει στη 1 και 4 στην Νιόν, στην έδρα του ποδοσφαίρου της UEFA. Βαλιά για τον Ολισαντέμπε δεν έφτασε εκεί από τον Ρουμπένου. Μικάλσεν που σηκώνει
με το πόδι και βγάζει στον Γκαλέτο, έχει περάσει μπροστά αυτός. Ο Κάμπο πιο κοντά, κρατάει ο Γκαλέτο που επιμένει, η μπάλα είναι πλάγια για την Ρεάλ. Και επειδή θυμήθηκε ο Αντώνης το μάτς εκείνο με την Κέτεμπορκ, το κάλυπτα το παιχνίδι εκείνο, ήταν εφιαλτικό το φινάλε. Καθώς οι Σουηδοί πίεσαν ασφιχτικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο κόσμος στο στάδιο έκλεινε τα μάτια. Τότε είχε ένα πολύ μεγάλο παίχτη Γκέτεμπορκ, τον Τόρμπιον Νίλσον, τον φύλαγε ο Καρούλιας. Παναθηναϊκός που προκρίθηκε με το 2-2 βέβαια, γιατί είχε νικήσει 1-0 στο Ούλεβι. 0-1, ναι. Στο Ούλεβι. Με το πέναλτι που κέρδισε ο Δημόπουλος. Είχε κερδίσει ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Κασίγιας μακριά από τα δοκάρια, πλησιάζουμε στα 90 λεπτά, σε 1,5. Για να δούμε πόσο επιπλέον χρόνο θα έχουμε και να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού διαιτητή που θα βρει τον Παναθηναϊκό στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League για φέτος. Σολάρι, Μικάλισεν που πέφτει χαμηλά, ο Γκούμας που έχει περάσει για τα καλά στο κέντρο εδώ και ώρα όπως είπαμε. Με παλιά μπροστά, χωρίς να έχει τόσο μεγάλη σημασία που καταλήγει τελικά. Η Ρεάλ που, μια και μιλάγαμε και για στατιστικά πριν, Χρήστο, δεν είναι ομάδα που δεν βάζει γκολ. Είναι η πρώτη νομίζω στα γκολ στο Champions League. Έχει με τα δύο σήμερα 27. Ακολουθεί η Μάντσεστερ που έβαλε 3 χθες με 23. Έβαλε και σήμερα 2 και όπως πολύ σωστά έλεγες πριν, ο Παναθηναϊκός, ναι, όχι μόνο δεν έπρεπε να ξεκινήσει για το 0-0. Η Ρεάλ γενικώς δεν μπορούσε να πάει για 0-0. Ποτέ. Πολύ καλά λοιπόν πήγε ο Παναθηναϊκός για να σκοράρει και καλά έκανε και σκοράρει. Μόνες ομάδες που δεν έχασαν φέτος από τη Ρεάλ είναι η Λοκομοτίβ σε εκείνο το 2-0 του Νοεμβρίου και νομίζω η Ρώμα στο 1-1, ναι, του Μπερναμπέου με την Ρεάλ αλήθεια χάσει. Παλιά καλή δείχνει εδώ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει και ο Λισαντέμπε από αριστερά. Ο Βαζέγα προσπάθησε αλλά κόπηκε. Πιέζει τώρα ο Λισαντέμπε εκεί. Μόνο δύο δεν έχασαν από τη Ρεάλ. Δηλαδή η Ρεάλ έχει 9 νίκες, μία ήττα από τη Λοκομοτίβ και μία ισοπαλία με τη Ρώμα. 4 λεπτά είναι καθυστέρηση. 4 λεπτά ακόμα. Μινιάμπρες. Φλάβιο Κονσισάου για τον Κέρεμι. Ρουμπέν. Ραούλ, μπράβο. Τους μικρούς τους κράτησε μέσα ο Ντελμπός και έβγαλε τους πιο μεγάλους. Ώρες πτήσεις είναι αυτό, τα χρειάζονται. Βέβαια. Γιατί κάποια στιγμή... Σολάρι στην αντεπίθεση. Βάλτο που γύρισε πιο πίσω στον Θελάδες. Offside. Έρνα η μπάλα τον Χένερι, ξέρει, υπάρχει offside όμως. Εδώ Μεσίνα το λέει. Παναθηναϊκός λοιπόν που περνάει στην προημιτελική φάση, πρώτη φορά από ελληνική ομάδα από το που γίνανε εδώ και 3 χρόνια. Η διπλή όμιλη καταφέρνει κάτι παρόμοιο. Με τα δύο μας θα παίξει τα προημιτελικά, θα φτάσει εσείως στα 16 σε μία σεζόν. Μισό για να καταλάβει κανένας το τι σημαίνει αυτό, ας καταλάβει κάποιος ότι τη χρονιά σου του Γουέμπλη ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον τελικό μαζί 9. Το 85 παίξει τα ημιτελικά, έπαιξε 8. Και το 96 παίζοντας μέχρι τα ημιτελικά. Χρειάστηκε με τα δύο καλοκαιρινά συνολικά 12 παιχνίδια. Αλλά καταλάβει δηλαδή κανείς πώς έχει δυσκολέψει το όλο πράγμα τα τελευταία χρόνια. Και πόσο πιο μεγάλη σημασία έχει, Χρήστο, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός περνάει στους 8. Γιατί με τα δεδομένα τα νέα της UEFA με τις 32 ομάδες έγιναν πιο αντικειμενικά τα κριτήρια. Μια ομάδα χρειάζεται βάθος, χρειάζεται πολύ πράγμα. Καλούς παίχτες, προπονητή. Και βέβαια θα συναντήσει παραδοσιακές δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχουν Ισπανοί, Εγγλέζοι και Γερμανοί. Τίποτα άλλο. Οι Ιταλοί δεν υπάρχουν για μία ακόμη χρονιά στην οκτάδα και οι μόνοι που σπάνε τη μονοτονία είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την τριάδα, δηλαδή των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης μαζί με το Ιταλικό, το οποίο λείπει. Από τετράδα των κορυφαίων υπάρχει μόνο ελληνική παρουσία στην οκτάδα. Έχουμε δηλαδή από τον πρώτο όμιλο την Μάντσεστερ υποψήφια αντίπαλο. Ναι. Η Μάντσεστερ λοιπόν είναι υποψήφια, υποψήφια είναι η Μπαρσελόνα και όποιος είναι πρώτος από το δίδυμο της Κορούνια, της Λεβερκούζεν ή της Άρσεναλ. Έτσι. Μία από αυτές. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον παίζει με μία στις τρεις πιθανότητες. Μία είναι η United, μία είναι η Μπαρσελόνα και μία ή την Κορούνια, την Λεβερκούζεν ή την είναι η Άρσεναλ. Όπως και να το κάνει κανείς, το πρώτο παιχνίδι θα είναι εδώ στην Λεωφόρο. Ναι.
3 ή 4 Απριλίου. Και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, εκτός έδρας. Μικάελσεν που γυρίζει πίσω στον Χένριξεν, αυτός πιέζεται από τον Πορτίγιο. Ο κόσμος περιμένει στο τελευταίο λεπτό το σφύριγμα του Ιταλού. Ο Μεσίνα για να πανηγυρίσει την συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην προημιτελική φάση. Ο Σεταρίδης που δεν βιάζεται καθόλου. Αυτό που λέμε τυπική διαδικασία, αυτό το λεπτό είναι μάλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ρεάλ δεν βγαίνει μπροστά. Τριάντα δευτερόλεπτα ακόμα για τη συμπλήρωση των τεσσάρων, εκτός των 90 δηλαδή, που κρατήθηκαν. Κόσμος όρθιος στη Λεωφόρο, η Μεσίνα εδώ. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην προημιτελική φάση του Champions League. Με τεράστια στις 8 καλύτερες ομάδες. Τεράστια επιτυχία με την έννοια και πάλι ότι αυτή η πορεία του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει από το καλοκαίρι με τα δύο μάτς με τη Σλάβια. Συνεχίστηκε με δύο νίκες εκεί, τέσσερις νίκες στον Όμιλο. Νίκες με την Σπάρτα μέσα έξω σε αυτή τη φάση και τελειώνουν με μια ισοπαλία απέναντι στη Ρεάλ, που έτσι και αλλιώς δηλαδή ο Παναθηναϊκός αδιαφορούσε πλέον για το τι συμβαίνει στο Λέτνα μεταξύ Σπάρτα και Πόρτο. Μια συνέχεια στην απόδοσή του, θα συνεχίσει και στα προημιτελικά και από εδώ και πέρα βέβαια το άγχος το έχει όποιος πληρωθεί απέναντι του, διότι ο Παναθηναϊκός είναι η 8η ομάδα από τις 8 και πλέον είναι η ομάδα η οποία μεταφέρει πλήρως, αποφορτίζεται το άγχος και το μεταφέρει στους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν νομίζω ήταν ένας πολύ καλός οικοδεσπότης απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης απόψε. Πήρε αυτό που ήθελε. Σημαντική βαθμή επίσης, εκτός από αυτούς που πήρε ο Παναθηναϊκός στους ομίλους φέτος. Άλλο ένας βαθμός μπόνους που παίρνει από την πρόκρισή του στην οκτάδα, πάρα πολύ σημαντικός. Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν και μαζεύουν βαθμούς. Αυτή η έκτη θέση έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη για τις τρεις ομάδες που θα βγάλουμε από το επόμενο καλοκαίρι στο Champions League. Αλλά ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο γενικώς τις θέσεις των ελληνικών ομάδων στις κληρώσεις. Οι παίχτες λοιπόν του Παναθηναϊκού στο γνωστό σκηνικό, όλος ο κόσμος τους περιμένει για το περίφημο όλε. Μία σκηνή εντυπωσιακή που καθιερώθηκε φέτος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το ίδιο θα συμβεί και από την άλλη πλευρά του γηπέδου, στο άλλο τέρμα. Το όλε που οι παίχτες του Παναθηναϊκού πάντοτε κάνουν και στις δύο εστίες, μπροστά στις δύο εξέδρες, την 13 δηλαδή και την 7. Επέστρεψαν στο ίδιο τέρμα οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Ρεάλ 2-2. Στους 8 του Champions League ο Παναθηναϊκός. Που την Παρασκευή το μεσημέρι εδώ, να θυμίσουμε, θα μάθει τον αντιπαλό του ζωντανά από το Μέγκα, η κλήρωση από την Ιόν. Εκεί θα ξέρει με ποιον, από τη Manchester United, την Μπαρτσελόνα και την Leverkusen, την Κορούνια ή την Arsenal. Μία από τις τρεις θα είναι η αντιπαλός του. Το πώς τελείωσε ο άλλος όμιλος πνευματικά είναι thriller, θα το δούμε σε λίγο στο Super Bowl. Καλεσμένος και του Παύλου Παδημητρίου είναι ο Γιώζεφ Βάντσικ. Αντώνη. Θα γυρίσουμε λοιπόν βλέποντας αυτά τα όλε για λίγο στο Μέγκα, στην Οδό Μεσογείων και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί για το καληνύχτα. Τα πολλά λόγια τέτοιες ώρες περιτεύουν, κυρίες και κύριοι, γιατί όλοι πιάχνουν. Κύριε, μεγάλη πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κόσμος μετά το τέλος του αγώνα έχει έρθει εδώ στην πλατεία Ομονίας για να πανηγυρίσει την μεγάλη πρόκληση των Πρασίνων. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ρεύμα της Πανεπιστημίου προς την Οδό Πειραιός, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν βάλει κάδους στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν με αυτόν τον τρόπο. Με καπνογόνα, με συνθήματα, δίνουν ένα διαφορετικό νόημα και μια διαφορετική κοινότητα στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, ερχόμενοι εδώ να πανηγυρίσουν και τα δύο γκολ της ομάδας τους, αλλά βέβαια την πολύ μεγάλη πρόκριση. Έχετε στον δέκτη σας εικόνες από την πλατεία Ομονίας, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε πώς χοροπηδούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ακούσατε ότι, όπως μας είπε ο Βαγγέλης Πίχας, έχουν βάλει και κάδους
στην μέση του δρόμου. Να τονίσω και να συμπληρώσω, Παύλο, ότι συνεχώς έρχονται φίλοι των Πρασίνων εδώ στην πλατεία Ομονίας. Βέβαια, η πλατεία Ομονίας δεν θυμίζει τίποτα την κυκλική παλιά Ομόνια. Σωστό. Έτσι, λοιπόν, δυσκολεύει λίγο τις κινήσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού, αλλά δεν τους απογοητεύει όμως. Δεν μπορούν να κάνουν γύρω-γύρω, αλλά αυτό καθόλου δεν τους κόβει τη διάθεση, από ό,τι είναι προφανές, κυρίες και κύριοι. Και η προσέλευση, όπως και εσείς έχετε την ευκαιρία να διαπιστώνετε, συνεχώς μεγαλώνει. Εμείς είμαστε πάντα σε ανοιχτή τηλεοπτική γραμμή με το γήπεδο της Λεωφόρου. Πάμε στο Μίνιο Σακελαρίου.